Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Ένα λεπτό μετά τις 10 και μία ημέρα μετά την απεργία της Ένωσης Συντακτών. Σήμερα απεργούν όλοι οι υπόλοιποι. Για ΣΕΑ, ΔΕΔΗ δηλαδή, κατεβάζουν διακόπτες. Μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κινούνται κανονικά. Αλλά μην αγχώνεστε, μην άχιαστε μάλλον και μην ανησυχείτε εδώ εμείς για να σας πούμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Θα δούμε και τι συνέβη χθες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δηλαδή του κ. Ολάντ στην Ελλάδα. Τι συμφωνίες έχουν επιτευχθεί, ποιες είναι καθοδόν να επιτευχθούν και τι ακριβώς, σε ποια θέματα συμφώνησαν, πού διαφώνησαν οι δύο άντρες. Θα μας τα πούν όλα οι αρμόδιοι συντάκτες και θα τα σχολιάσουμε και με τους καλεσμένους μας. Την Έλλη Τριανταφύλου που είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας, τον Τάσο Παπά που είναι επίσης εδώ μαζί μας. Καλημέρα και στους δυο σας. Ενώ ο Βαγγέλης Αμπελιώτης έχει έρθει με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής. Δεν είναι ευχάριστες πληροφορίες βεβαίως. Όσοι ειδικά περιμένετε ρυθμίσεις και περισσότερες δόσεις στις ρυθμίσεις σας, κρατήστε μικρότερο καλάθι γιατί έρχεται ο κύριος Μαυραγάνης να βάλει ένα φρένο στις όποιες σκέψεις υπάρχουν για μεγαλύτερο αριθμό δόσεων για τις οφειλές στο δημόσιο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Βαγγέλης Αμπελιώτης. Μία βόλτα όμως στον κόσμο, ξεκινώντας από εδώ από τα δικά μας, τι πρόκειται να γίνει σήμερα αφού έχουμε 24 ώρες απεργία. Θα έχουμε συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως, εκεί από που παρακολουθείτε τώρα την εικόνα. Η κίνηση αυτή την ώρα διεξάγεται μεν κανονικά. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας όμως και όσο θα πλησιάζουμε προς το ραντεβού των συνδικάτων, εκεί εννοείται ότι θα σταματήσει και η κυκλοφορία, θα ληφθούν και τα ανάλογα μέτρα. Στην Ομόνια επίσης έχουμε ανάλογη κινητοποίηση με απεργία που, με διαμαρτυρία μάλλον που προγραμματίζεται εκεί και βλέπω την Αντίνα Χαρδαλιά στο πλάνο για να μας δώσει όλο το πλάνο των απεργιών. Ενώ στο μουσείο επίσης μπλόκα, επίσης πανό αναρτημένα αυτή την ώρα και ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας πει σε λίγο τα όσα συμβαίνουν εκεί. Ναντίν, ποιοι απεργούν σήμερα? Καλή σας Μαϊρα Μπόπη, 24 ώρες γενική απεργία σήμερα με ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ και το πάμε στις 10.30 νωρίτερα, δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε στην Ομόνια με σκοπό να πορευτούν προς το Σύνταγμα στην Βουλή. Απεργούν και διαμαρτύρονται για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ζητούνται επιπλέον μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτοί που απεργούν ουσιαστικά απεργούν σχεδόν όλοι σήμερα. Είναι δάσκαλοι, καθηγητές, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, δικηγόροι, εφοριακοί, τραπεζοϊπάλληλοι, μηχανικοί, οικοδόμοι, οι ιδιώτες γιατροί, οι οδοντίατροι, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, ενώ με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν σήμερα όλα τα νοσοκομεία της χώρας, καθώς συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και το νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα. Η διαμαρτυρία σήμερα εκεί, τι ώρα ξεκινάει η συγκέντρωση? Στις 10.30 εδώ στην Ομόνια από το πάμε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα. Εννοείται ότι θα τα κόψουμε την εικόνα και θα παρακολουθήσουμε τα όσα συμβαίνουν λεπτό προς λεπτό. Πάμε στη Χριστίνα για να μας πει ποια μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα και ποια όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα μέσα σταθερής τροχιάς που είναι μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ που λόγω των τελευταίων γεγονότων της επίταξης κινούνται κανονικά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 9 το βράδυ, όπως και τα τρόλεϊ που ξεκίνησαν στις 8 το πρωί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ και τον προαστιακό, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια, με αποτέλεσμα να μην γίνονται και τα δρομολόγια από Δουκίσης Πλακεντίας έως και το αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά αυτούς που σήμερα έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν με αεροπλάνο, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν 2 4-ωρες στάσεις εργασίας της ΟΣΥΠΑ. Από τις 6 το πρωί ως και τις 10 έχει λήξει η πρώτη και από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ πρέπει να τηλεφωνούν είτε στο αεροδρόμιο είτε στις αεροπορικές τους εταιρείες προκειμένου να δουν εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί η πτήση, ενώ δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια, παρότι είχαμε την επιστράτευση των εργαζομένων στην Πηνίο, θα συμμετέχουν και αυτοί στην 24ωρη απεργία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για να μιλήσουμε λίγο και με Μάριο Διονέλη πριν ζητήσω σχολιασμό για τα όσα συμβαίνουν σήμερα, αλλά και για τις αντοχές που έχει μέχρι στιγμής επιδείξει η κοινωνία και τι πρόκειται να γίνει και στο μέλλον με τους συναδέλφους που είναι στο στούντιο. Πάμε Μάριο Διονέλη λίγο στην Κρήτη να μας δώσεις εικόνα και από εκεί. Είσαι στο Λασίθι και έχει κινητοποίηση σε εξέλιξη, Μάριο, αυτή την ώρα. Είμαι στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Σήμερα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των πανεργατικών γίνεται ειδικά εδώ στο Λασίθι μια πρωτότυπη διαμαρτυρία. Συγκεντρώνονται οι κάτοικοι από την Ιεράπετρα, τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο και την Νεάπολη, οι οποίοι θα βρεθούν στον κόμβο Σεληναρίου πάνω στην Εθνική Οδό και θα επιδεικνύουν στους πολίτες, θα εκδίδουν στους πολίτες ένα διαβατήριο σαν αυτό που βλέπετε που κρατάω στα χέρια μου, το οποίο είναι το διαβατήριο του Λασιθιστάν. Με αυτόν τον τρόπο καταγγέλνουν ότι το κράτος τους έχει ξεχάσει
καταγγέλουν ότι αποψηλώνονται οι υπηρεσίες, είτε είναι τα ΤΕΗ είτε τα νοσοκομεία από την περιοχή τους, και ζητούν να αντιμετωπιστούν ως ισότιμα μέλη του ελληνικού κράτους. Όπως βλέπετε, αυτή την ώρα μπαίνουν σε λεωφορεία. Από εδώ θα ξεκινήσει, από τον Άγιο Νικόλαο, αφού δόθηκε εδώ το πρώτο ραντεβού, θα ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή προς τον κόμβο, το συγκεκριμένο στην Εθνική Οδό, όπου θα στηθεί και ένα φυλάκιο και ένα γραφείο έκδοσης διαβατηρίων, σε εισαγωγικά, σε μια πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας από τους κατοίκους σήμερα του Λασιθίου. Θα ξαναδούμε λίγο το διαβατήριο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν οι κάτοικοι της περιοχής του Λασιθίου. Δείτε λίγο και διαβάστε το, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι Δημοκρατία του Λασιθιστάν, λοιπόν. Republic of Λασιθιστάν. Διαβατήριο. Και από κάτω έχει καλωσόρισμα. Για να εστιάσουμε λίγο πιο κάτω και να διαβάσουμε τι λέει κάτω-κάτω. Καλώς ήρθατε. Κάτω. Καλώς ήρθατε στου διαόλου τη μάνα. Λέει. Είναι μία φράση. Είναι μια φράση, όπως μου εξήγησαν, που είχε χρησιμοποιήσει παλιότερα ο τότε πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης, αναφερόμενος στο νομό Λασιθίου, όταν υπήρχε άλλη κινητοποίηση για ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ που δεν ήθελαν να φτιαχτεί εδώ οι κάτοικοι. Και βεβαίως στο εσωτερικό. Και τι είχε πει τότε, δηλαδή, επίσης, ο κύριος Σιμίτης, και κρατήσαν αυτή τη φράση, που ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί ο λαός για να δείξει κάτι, για να μιλήσει για κάτι που βρίσκεται μακριά, βρίσκεται ξεχασμένο, βρίσκεται εγκαταλελειμμένο από όλους και όλα. Ναι. Τι είχε πει τότε? Είχε πει ότι διαμαρτύρονται, είχε καταφερθεί εναντίον αυτών που διαμαρτύρονταν. Διαμαρτύρονται κάποιοι επειδή δεν θέλουν να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο ηλεκτρισμού στου διαόλου τη μάνα, εκεί που δεν υπάρχει κανένας κάτοικος κλπ. Και με αυτή τη φράση σήμερα τη χρησιμοποιούν για να την θυμίσουν και στην. Στο εσωτερικό το διαβατήριο αυτό τι έχει, τι ερωτηματολόγιο είναι, ναι, αυτό? Ναι, στο εσωτερικό βάζουμε τα στοιχεία μας. Ναι. Από ως θέλουν να γίνεται, δηλαδή, σαν πίκο ή. Λασιθιστάν του διαόλου τη μάνα. Και από κάτω πρέπει να συμπληρώσεις αν είσαι μέλος της λίστας Lagarde, αν έχεις καταθέσεις στο εξωτερικό ή αν είσαι κάτοχος offshore εταιρείας. Προσωπικά, όπως βλέπεις, δεν έχω συμπληρώσει κάτι τέτοιο, δεν έχω την τύχη. Πληροφορίες ότι ο κύριος Σπουρδάρας θα πάει αμέσως μετά να τα μαζεύει αυτά από τα σκουπίδια με έμφαση στη λίστα Lagarde και στις καταθέσεις εξωτερικού ελέγχονται ως ανακριβείς προς το παρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριανταφύλου, Τάσο Παπά και Βαγγέλη, καλώς ήρθατε και πάλι άλλη μια φορά. Κινητοποίηση σήμερα, λοιπόν. Ναι. Η πρώτη από μία σειρά κινητοποίησεων. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα περιβάλλον τώρα που θα βλέπουμε τέτοιου είδους αντιδράσεις από τον κόσμο, δεδομένου ότι τις τελευταίες μέρες ήταν με πολλούς πυρήνες αναταραχών σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι είμαστε σε περίοδο που διευρύνονται, απλώνονται και βαθαίνουν οι διαμαρτυρίες. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, γιατί περιμέναμε ότι μετά το Φεβρουάριο, δηλαδή εκεί στο Φεβρουάριο, θα ξεκινούσε να βαθαίνει και η κρίση, υπό την έννοια ότι σφίγγουν τα πράγματα οικονομικά πάρα πολύ. Πλέον έχουν φανεί οι νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Η αγορά περνάει ακόμα πιο δύσκολες ώρες. Με τη φορολογία τα πράγματα είναι άγρια. Διευκολύνσεις δεν έχουν γίνει που να ανακουφίσουν. Και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το τελευταίο διάστημα, και εννοώ τις τελευταίες 10-15 μέρες, έχει αρχίσει πλέον και είναι καθημερινή συζήτηση και μεταξύ κυβερνητικών στελεχών το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κλιμακούμενη κοινωνική ένταση και πού θα μπορούσε να οδηγήσει. Λοιπόν, επειδή χθες οι δημοσιογράφοι κατέβασαν διακόπτες και πραγματοποίησαν απεργία, τι έγινε στη σύσκεψη των αρχηγών που συζητήθηκε το θέμα της ανεργίας και τι προκύπτει ως αποτέλεσμα, ως συμπέρασμα, άρα λοιπόν και ως ελπίδα για το μέλλον, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, μετά την επίσκεψη Ολάντ? Να ξεκινήσω από το τελευταίο, που είναι και το πιο φρέσκο. Έγινε χτες, δηλαδή, γιατί η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών έγινε προχθές. Στη χθεσινή συνάντηση στη χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Ολάντ, επιβεβαιώθηκε το κλασικό σύνθημα ιστορικό, πια Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Υπήρξε μια θερμή στήριξη του κυρίου Ολάντ στις ελληνικές προσπάθειες και συμφωνήθηκε να υπάρξει κοινή δραστηριοποίηση στον τομέα του φυσικού αερίου και σε 6 ακόμα τομείς. Να σας πω κιόλας: στην ενέργεια, τις κατασκευές, την άμυνα, τη διαχείριση δάτινων πόρων, την υγεία και τον τουρισμό. Ο κύριος Ολάντ προσπάθησε να ξορκίσει το κλίμα που υπήρξε σε μέρος των μέσων ενημέρωσης των ελληνικών νωρίτερα, ότι δηλαδή έρχεται για να πουλήσει εξοπλισμούς, γιατί υπάρχει το θέμα των φρεγατών κλπ.
και είπε ότι έρχεται για επενδύσεις. Συμφωνήθηκε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία σε αυτούς τους τομείς που σου είπα και στο φυσικό αέριο και έγιναν και συζητήσεις σε ξενοδοχείο της Αθήνας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, που υπήρχε συνάντηση Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών με τον κύριο Λαντ. Για να συναπτούν συμφωνίες, να ξεκινήσουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες εδώ. Τι από αυτά που συζητήθηκε? Θα υπάρξει γαλλικό ενδιαφέρον και στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων. Μάλιστα. Θα εκδηλωθεί δηλαδή. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε περισσότερο? Ποιες συμφωνίες είναι οι πιο σημαντικές για το μέλλον μας? Αυτό πρέπει να κρατήσουμε από την επίσκεψη Ολάντ. Είναι η φράση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Καρόλ Παπούλια, στον Γάλλο Πρόεδρο, ότι η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής της. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η Γαλλία και όταν ήταν ο Σαρκοζή και τώρα που είναι ο κ. Ολάντ, ήταν πιο φιλική απέναντι στο ελληνικό πρόβλημα. Ο κ. Ολάντ, για παράδειγμα, είπε: δεν μου αρέσει αυτός ο προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσα να τον μπλοκάρω, αλλά σκέφτηκα τις συνέπειες που θα υπήρχαν στις πιο φτωχές χώρες. Το δυστύχημα είναι ότι ούτε ο κ. Σαρκοζή στο παρελθόν, ούτε ο κ. Ολάντ τώρα μπορούν να ανατρέψουν τους σχετισμούς. Την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη την έχει η Γερμανία. Η Γερμανία, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και οι Γερμανοί βιομήχανοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να αλλάξουν πολιτική, καμία διάθεση να αλλάξουν πορεία, καμία διάθεση να αλλάξουν συνταγή. Σε διακόπτω, διότι βλέπουμε αυτή την ώρα, όσοι είστε μπροστά στις οθόνες σας, βλέπετε άσχετα πλάνα. Βλέπετε δηλαδή αγροτική κινητοποίηση, βλέπετε τρακτέρ στους δρόμους, βλέπετε τρακτέρ απέναντι στα ΜΑΤ και δηλώσεις Ρωμανιά. Δεν είναι δικά μας πλάνα αυτά, Ρομπόλη, είναι πλάνα Ρομπόλη που μεταδίδει. Και τον κύριο Ρομπόλη, με συγχωρείτε. Είναι πλάνα τα οποία μεταδίδει το BBC αυτή την ώρα. Στο οποίο BBC, πρέπει να πούμε, δεν προκυριαρχεί η επίσκεψη Ολάντ, αλλά τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο αντιδράσεων από την κοινωνία. Βλέπουμε δηλαδή τα μπλόκα σε πρώτο πλάνο. Τα μπλόκα είναι αυτά που απασχολούν, τα αγροτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι κινητοποίηση της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ επίσης είναι μέσα στο ρεπορτάζ του BBC για την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μέχρι τις γερμανικές εκλογές δεν πρέπει να περιμένουμε θεαματικές αλλαγές στην πολιτική στην Ευρώπη. Με αυτή την ιδέα έχουν συμφιλειωθεί σχεδόν οι πάντες. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το πράγμα στην πραγματική του διάσταση. Ήρθε χθες ο κύριος Ολάντ στην Ελλάδα. Ένας Ολάντ ο οποίος δεν βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόμαστε εμείς. Ίσως όχι τόσο τραγική κατάσταση στην οποία όπως βρίσκεται η χώρα μας. Πλην όμως είναι ένας άνθρωπος που η δημοτικότητά του στις δημοσκοπήσεις έχει πέσει και εξακολουθεί να πέφτει. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δραματικά δηλαδή. Ένας άνθρωπος που επίσης αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα οικονομικά στη χώρα του με κοινωνικές αντιδράσεις επίσης και στη χώρα του κλπ. Και ήδη μου λένε Έλληνες που ζουν στο Παρίσι χρόνια και την ξέρουν, θέλω να πω, την κοινωνία έτσι και μπορούν να διαγνώσουν τα σημάδια της ύφεσης, ότι αρχίζει το αποτύπωμα της κρίσης και γίνεται πολύ ανάγλυφο και στη Γαλλία. Με επιχειρήσεις να φεύγουν από τη Γαλλία επίσης, ανάλογα δηλαδή με την κινητικότητα που δείχνουν και στη χώρα μας, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για την υψηλότατη φορολογία. Το παράδειγμα του πολύ γνωστού ηθοποιού, του Ζεράρ Ντεπαρτιέ, είναι εκεί, επίσης. Μεγάλη κάθε λοιπόν, αυτή, 75% με εξαίρεση. Και αυτός έχει να κερδίσει πολλά από την Ελλάδα. Για να δούμε τώρα τι κερδίζει και τι χάνει. Με εξαίρεση την κυρία Μέρκελ, κανείς Ευρωπαίος πολιτικός δεν είναι στα πάνω του. Όλοι βλέπουν τη δημοτικότητά τους και τη δημοφιλία τους στις δημοσκοπήσεις να καταραίει. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Μόνο η κυρία Μέρκελ τα πάει καλά. Έτσι. Και μάλλον έχει προεξοφλήσει. Μάλλον έχει προεξοφληθεί η νίκη της. Τώρα, αν πώς θα είναι και αυτοδυναμία, λοιπόν, δεν το πώς πιστεύω. Πώς θα πείσει λοιπόν ο Λαντ τις γαλλικές επιχειρήσεις, ας ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι της όποια συμφωνία έχει γίνει ή θα γίνει, να επενδύσουν στην Ελλάδα, όταν δεν μπορεί να τους πείσει να επενδύσουν στη Γαλλία? Μπορεί, εδώ εμείς είμαστε πιο φτηνοί. Έτσι. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούσε η Τρόικα και κυρίως η κυρία Μέρκελ, δηλαδή μείωση μισθών, μείωση κατάρριση συλλογικών συμβάσεων. Έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον φιλικό για όποιον θέλει να επενδύσει. Έχουμε βγάλει στην προσπόληση όλα τα φιλέτα του δημοσίου, εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα, επειδή το κλίμα το ευρωπαϊκό δεν ευνοεί επενδύσεις μικρού ρίσκου. Έτσι. Ευνοεί επενδύσεις υψηλού ρίσκου, αλλά δεν είναι οι εποχές τώρα για να γίνουν κινήσεις που έχουν υψηλό ρίσκο. Οι επιχειρηματίες δεν το διακινδυνεύουν. Εγώ εξακολουθώ να επιμένω ότι μέχρι τις γερμανικές εκλογές μην περιμένετε καμία αλλαγή. Ακόμα και τότε, και να υπολογίσουμε και κάτι άλλο. Ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους στο θέμα των εσόδων, που φαίνεται ότι
θα δυσκολευτούμε να τους πιάσουμε, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα οι ρήτρες προσαρμογής, που σημαίνει νέα μέτρα. Μην πας ακόμα εκεί, έτσι. Να μείνουμε λίγο στα αποτελέσματα επίσκεψης Ολάντ. Απ' τη μία λοιπόν είναι η προσπάθεια να επενδύσουν οι Γάλλοι στην Ελλάδα, οι γαλλικές επιχειρήσεις, επιχειρηματίες στην Ελλάδα, και από την άλλη το μεγάλο θέμα της ενέργειας, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί η ενέργεια, ανοίγουμε μια τεράστια παρένθεση, έχει μέσα της και την περίφημη ΑΟΖ. Με τις αντιδράσεις βεβαίως τις γνωστές από την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό, αν το ανοίξει η Ελλάδα. Για να δούμε τι λένε στη Γαλλία. Εμείς θα συζητάμε από αυτή την οπτική γωνία. Αλεξία Κεφαλά, καλή σου μέρα. Στη Γαλλία τι λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επίσκεψη Ολάντ στη χώρα μας? Γενικά στη Γαλλία δεν ήταν από τα κεντρικά θέματα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως ήταν μια επίσκεψη που έπρεπε να κάνει ο Φασόλων, γιατί τελευταία έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην επικοινωνία, στο πώς διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά ζητήματα και ειδικά μετά από την τελευταία σύνοδο στις Βρυξέλλες. Οπότε θεωρούσα ότι έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα, να δείξει ότι και η Γαλλία, ειδικά ο ίδιος ο Ολόντ, ήθελε, δηλαδή έχει συμβάλει στο να μην είναι πλέον κεντρικό θέμα η Ελλάδα στις Βρυξέλλες κάθε φορά που γίνεται σύνοδος, αλλά μόνο στα Eurogroup. Αυτό ήταν ένα μήνυμα που ήθελε να περάσει. Μετά φυσικά, εκτός από τη φιλία, γιατί όντως είναι φιλέλληνας ο Φρανσόλον, εκτός από αυτά φυσικά θέλει να βοηθήσει τις γαλλικές εταιρείες να έρθουν στην Ελλάδα, όχι μόνο με τις φρεγάτες αλλά και τις ιδιωτικοποιήσεις. Και αυτό, ναι, αυτό συζητήθηκε στη Γαλλία σε όλα τα μέσα, γιατί θεωρούν ότι ούτως ή άλλως πρέπει και η Γαλλία να βάλει και τις γαλλικές εταιρείες. Αυτό έτσι συζητήθηκε, δηλαδή όχι περαιτέρω. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξία. Καλή σου μέρα από την Αθήνα. Οι Γάλλοι πολίτες χρεώνουν στον Φρανσουά Ολάντ ότι έχει γίνει παρακολούθημα της γερμανικής πολιτικής. Mm-hmm. Ότι ήταν και ο Σαρκοζή, δηλαδή. Η σχέση πλέον, ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας. Έχει γύρει. Είναι ετεροβαρής η σχέση μεταξύ των δύο πυλώνων. Ο βασικός κεντρικός πυλώνας είναι η Γερμανία. Και η Γαλλία φαίνεται να ακολουθεί ασθμένοντας. Δεν δίνει τον τόνο στα ευρωπαϊκά πράγματα η Γαλλία, όπως το έκανε στο παρελθόν. Το δίνει πια η Γερμανία εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα. Και αυτό ενοχλεί τους Γάλλους που έχουν ένα υψηλό αίσθημα εθνικής ευθύνης. Και πάντα αντιμετώπιζαν τη χώρα τους ως μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Έτσι. Βάζουμε άλλο θέμα. ΑΟΣ. Ναι. Τι? Μεγάλο θέμα αυτό. Τι? Τι? Αν θα γίνει, εννοείς, τι με ρωτάς. Και ποια θα είναι η στάση της Γαλλίας και τι θα γίνει με την Τουρκία. Έχουμε και τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών στην Τουρκία σε σύντομο διάστημα. Στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχω καμία, δηλαδή έχω θολή εικόνα ακόμα για το αν και πότε θα... Φαίνεται ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων στο ιστορικό της κυβέρνησης. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς, πιεζόμενος προφανώς από διάφορους συμβούλους του, είναι στη γραμμή του, όχι εδώ και τώρα, αλλά του σύντομα. Απ' την άλλη πλευρά, ο κ. Αβραμόπουλος, παραδοσιακός διπλωμάτης, πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν αργά, σωστά και σταθερά βήματα. Για να μην είναι κραδασμοί πολύ έντονοι. Και βέβαια, το θέμα είναι ότι στο παιχνίδι αυτό παίζουν δύο. Ναι. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πάρεις την πρωτοβουλία, αλλά αν την μπλοκάρει ή την υπονομεύσει με κάποιο τρόπο, ακόμα και με ένα θερμό επεισόδιο, λέω εγώ, η Τουρκία, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Οι ειδικοί γύρω από αυτά τα θέματα, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί και μην παρουσιαζόμαστε σαν ειδικοί σε όλα, έτσι, λένε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει παρά μόνο με διάλογο και με συμβιβασμό. Συμβιβασμό σημαίνει ότι θα δώσει κάτι ή θα πάρει κάτι. Δεν μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και χρόνο. Απαιτείται και χρόνο για να γίνει, ναι, όλη αυτή η διαβούλευση. Έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι εδώ, αν ανακηρύξουμε την ΑΟΣ, θα αρχίσει να ρέει το χρήμα. Ναι. Έτσι, θα βρούμε αμέσως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και θα. Αλλά είναι αυτό θα λύσει, υπερβολή που μπαίνει παντού. Θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι έτσι? Αυτό ακόμη και αν συμβεί, η απόδοσή του θα είναι σε βάθος δεκαετίας. Πάντως η Κύπρος έχει κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε κινηθεί εμείς. Προφανώς. Έχει προχωρήσει στα στάδια με ρυθμούς ταχύτατους. Και είναι ένα μοντέλο πάνω στο οποίο θα πρέπει να προβληματιστούμε, αν θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε ή όχι. Για να δούμε τι θα προκύψει τώρα μετά από αυτή την επίσκεψη Ολάντ. Θα το μάθουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως βεβαίως γίνεται πάντα. Βλέπουμε στα πλάνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα και για τα όσα υπόθηκαν στις συναντήσεις. Βλέπουμε πλάνα με τον κύριο Παπούλια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι στα όρια τους. Και έτσι, από ένα ακόμα απόσπασμα από τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας χθες και συζητήθηκε και στις παρέες, είναι η πρώτη φορά δημόσια ομολογία του Πρωθυπουργού ότι έχει χάσει την περιφερειακή του όρεση από το δεξιό του μάτι, έτσι. Ναι.
Το οποίο αντιμετώπισε και με χιούμορ και όλα στην κουβέντα του. Ναι, αλλά. Μου λέει σύμβουλή μου ότι έπρεπε να το έχω χάσει από το αριστερό κλπ. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ο τρόπο να δημοσιοποιήσει. Ναι. Ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πριν από αρκετούς μήνες. Το αφήσαμε τελείως. Δεν παρακολουθήσαμε καθόλου την εξέλιξη, εννοώ την ιατρική εξέλιξη. Και τώρα το κοινοποίησε με έναν. Ήταν η εποχή που είχαν να θυμίσουμε λίγο. Ήταν η εποχή που είχαν. Τρόπο, κύριο Σαμαράς. Ήταν η εποχή που είχαν απαγορεύσει. Τρόπος, γιατί ήταν αποδραματοποιημένος. Είχε χιούμορ. Έτσι, και δεν ήταν βαρύγδουπος. Ήταν η εποχή που του είχαν απαγορεύσει οι γιατροί να πετάξει γιατί θα έθετε σε κίνδυνο το ήταν την υγεία εποχή του. Ήταν η εποχή που μέτραγε μερικές μέρες πρωθυπουργός. Αρχές-αρχές, πράγματι, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Και η χώρα κρεμόταν από μια κλωστή για το αν θα πάρει ή όχι τη δόση. Αν θα διαπραγματευτεί ή όχι, αν θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει κλπ. Και επέλεξε να κάνει το ταξίδι με αυτό το αποτέλεσμα, όπως είδαμε. Λοιπόν, στο μεταξύ, όσοι δεν πήραν μέρος σε αυτές τις συνομιλίες, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι, όλοι εμείς. Μείναμε να μετράμε τα ευρώ και τις δόσεις για να ρυθμίσουμε τα δανειά μας. Τι λέει τώρα ο κύριος Μαυραγάνης? Πριν πάμε στο. Είναι ο Χρυσόστομος ο Τσούφης έτοιμος στην αίθουσα ειδήσεων? Ναι, θα μας τα πει σε λίγο. Όμως. Πρέπει να πάμε στη Βάρα Κουτρουλού, με ενημερώνεται. Στην οποία και θα πάω αμέσως τώρα. Βαγγέλη, σε αναμονή σε κρατάω. Να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα διεθνούς τύπου τώρα. Βάνα. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι όπως ακούσαμε και από την Αλεξία Κεφαλαία, τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν κεντρικό θέμα την επίσκεψη, αλλά ήταν αρκετά ψηλά στην ειδησιογραφία. Το μήνυμα στήριξης που κόμισε ο Φρανσουά Ολάντ στην Αθήνα, το TV5, το γαλλικό, να σου πω, Πόπι, το τηλεοπτικό δίκτυο, είχε ως τίτλο «Η επιχείρηση ανάπτυξη τώρα ξεκινά στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό». Ήρθε η ώρα, λέει, της αλήθειας για τον Φρανσουά Ολάντ, για τον τομέα της ανάπτυξης, γιατί ενώ βρισκόταν σε επίσκεψη εδώ στην Αθήνα, να σου πω, Πόπι, ότι τα νέα στοιχεία δείχναν πως η γαλλική οικονομία δεν θα πετύχει τον στόχο ανάπτυξης για 0,8% το 2013. Εδώ βλέπουμε το πρωτοσέλιδο της Le Monde που λέει, καλωσορίζοντας ένα φίλο στην Αθήνα, ο Ολάντ χαιρετίζει τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Έλληνες έως τώρα τις θυσίες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η γαλλική Liberation με τίτλο «Ο Ολάντ προωθεί την ανάπτυξη για την έξοδο της Ελλάδας και της Ευρώπης από την κρίση». Να περάσουμε στους βρετανικούς Financial Times που σημειώνουν ότι η επίσκεψη Ολάντ ήταν μια προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού κυβερνητικού συνασπισμού. Ο Βρετανικός Guardian επισημαίνει ότι ο Φρανσουά Ολάντ μετέφερε ένα θερμό μήνυμα συμπαράστασης στην Ελλάδα μετά την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ. Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει τους δεσμούς, τους στενούς με τη Γαλλία αλλά και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να κλείσουμε με τους New York Times που τυκλοφορούνται. Ο Ολάντ επισκέφθηκε την Ελλάδα σε ένδειξη συμπαράστασης για τις προσπάθειες ανάκαμψης. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα από όλες τις, από τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, αντιδράσεις εντός Ελλάδας τώρα. Πάμε στον Γιώργο Τσελίκα στην πλατεία Κάνικο. Σας είπαμε ότι ετοιμάζονται κινητοποιήσεις στη διάρκεια της Απριακής αυτής ημέρας και στην Ομόνοια και στο πεδίο του Άρεως, αλλά και στην Κάνικο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσελίκα με πολιτές λαϊκών αγορών. Καλή σου μέρα, Πόπη. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία λοιπόν παραγωγών αγροτικών προϊόντων πολιτών λαϊκών αγορών απεργεί σήμερα κλείνοντας τις λαϊκές αγορές. Εδώ πραγματοποιούν συγκέντρωση λοιπόν έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εδώ στην Κάνικο. Έτσι, απαιτούν ο θεσμός των λαϊκών αγορών να αντιμετωπίζεται πλέον σε μια βάση σε όλη τη χώρα και όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων των οργανισμών λαϊκών αγορών Δήμου. Δηλαδή θέλουμε με λίγα λόγια το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποφασίζει σε ποιους δρόμους θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές, για το πόση παραγωγή και επαγγελματίες πολιτές θα συμμετέχουν σε αυτές, για τα μέτρα των μπάγκων και για το ωράριο κτλ. Σε λίγο θα συναντηθούν με τον κύριο Σκορδά, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Συνάντηση αναμένεται από λίγα λεπτά και μετά θα ακολουθήσει πορεία μαζί με τη Γεσέα και ΔΔΔ προς τη Βουλή. Να πούμε αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η Ακαδημίας και γύρω δρόμοι από την πλατεία Κάνικος. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο Χρυσόστομο Τσούφι τώρα για να δούμε τα της τσέπης μας, Χρυσόστομε. Τι γίνεται με τις δόσεις, τι περιμέναμε, τι ελπίζαμε ότι θα γίνει και πώς πάτησε το φρένο ο κύριος Μαυραγάνης? Ναι, υπήρξε μια σύγχυση, την προκάλεσε ο κύριος Μαυραγάνης, ο οποίος σε απάντηση ερώτηση της βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, της κυρίας Μαρίας Κόλια Τσαρουχά, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ένα σημείωμα που διαβίβασε, λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμμερίζεται την ανάγκη για αύξηση των δόσεων για την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όπως καταλαβαίνεις, προέκυψε σύγχυση, ούτως ή άλλως
Υπήρξαν και δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη, είχαν προηγηθεί δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη, του Γενικού Γραμματέα Εισόδων, ότι επίκειται νέα ρύθμιση. Έτσι, στη συνέχεια, ο κύριος Μαυραγάνης υποχρεώθηκε να κάνει μία νέα ανακοίνωση, στην οποία να υποστηρίζει ότι τα όσα τέλος πάντων έλεγε στο διάβημα αυτό προς τη Βουλή αφορούσαν το υπάρχουν καθεστώς για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και όχι οποιαδήποτε νέα ρύθμιση. Όπως και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ο κύριος Μαυραγάνης το έκανε θέλοντας να πατήσει, όπως είπες, φρένο, γιατί παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως μεγάλη στέρηση των εσόδων, αλλά και μια διστακτικότητα των φορολογουμένων να πάνε να πληρώσουν όσοι έχουν και μπορούν τα χρήματα που οφείλουν, περιμένοντας βεβαίως αυτήν την νέα ρύθμιση. Μάλιστα. Οπότε σου λέει, για να μην κάθω και περιμένω ρυθμίσεις, ας πούμε ότι δεν έρχεται καμία ρύθμιση, για να σπεύσει ο κόσμος στο ταμείο να πληρώσει τα χρέη του. Με δεδομένο, με δεδομένο από τον πρώτο μήνα έχεις τρύπα στα έσοδα. Άντε, να αρχίσουμε να ποτίζουμε την ευριά, να κάνει πολλά ευρώ, να τα κόβουμε, πάμε στα ταμεία να πληρώσουμε. Αυτό, Κόπη, είναι μια κακή τακτική επικοινωνιακή του Υπουργείου Οικονομικών εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Η ρύθμιση ακούγεται από τον Οκτώβριο ότι θα έρθει. Ή παίρνεις μια απόφαση άμεσα και λες γίνεται η ρύθμιση ή δεν γίνεται, ή δεν ξαναεπαναλαμβάνεις αυτό το σύριαλ, διότι έχει να δημιουργήσει αυτή η τρύπα, δημιουργήθηκε από αυτή την κακή επικοινωνιακή πολιτική. Όταν ο φορολογούμενος που έχει μια οφειλή και του λες ότι αύριο βγαίνει η ρύθμιση, μεθαύριο βγαίνει η ρύθμιση, δεν πάει να πληρώσει, ευελπισώντας τη ρύθμιση που θα είναι καλύτερη από την υπάρχουσα, άρα τα ταμεία του κράτους υπάρχει μείον. Ναι, υπάρχουν σίγουρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι όσοι παρακολουθούνται λέτε ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά, άρα όσες ρυθμίσεις και να γίνουν δεν θα μπορεί να πληρώσει. Αναφέρεται ο Βαγγέλης σε όλους αυτούς που έχουν να πληρώσουν. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να πληρώσουν. Και ευελπιστούν, γιατί όταν η νέα ρύθμιση ακούει κάποιος ότι θα έχει σημαντική μείωση των προσαυξήσεων, οι προσαυξήσεις μπορεί να είναι και το διπλάσιο του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν, όταν ακούγεται ότι θα έχουμε 80% μείωση των προσαυξήσεων, 100% μείωση των προσαυξήσεων, δεν πάει να πληρώσει ο άλλος. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να βγει και να πει ότι ή γίνεται αύριο μεθαύριο σε 10 μέρες η ρύθμιση ή δεν γίνεται. Βγήκε και είπε ο Μαυραγάνης ότι δεν γίνεται. Η ρύθμιση, επιτρέψτε μου να πω, ο κύριος Μαυραγάνης δεν τα λέει μόνος του. Ο κύριος Μαυραγάνης συζητάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχω συζητήσει και εγώ με τον κύριο Μαυραγάνη αρκετές φορές και στοιχίζεται και με τις αποφάσεις είναι, τελούν όλα υπό έγκριση της Τρόικα. Δηλαδή εμείς μπορεί να θέλαμε να κάνουμε 200 δόσεις. Έχει περιθώρια να πράξει διαφορετικά. Έχει περιθώρια άλλα. Έτσι όπως το θέτεις το θέμα, δεν υπάρχουν περιθώρια αν δεν βγει μια ρύθμιση γενναία. Διότι τα 2,5 εκατομμύρια αραβασάκια που λέει ότι θα στείλει το Υπουργείο Οικονομικών, παύλα ιδιοποιητήρια, για οφειλέτες του δημοσίου, δεν είναι όλοι αυτοί φοροφυγάδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Είναι άνεργοι. Είναι συνταξιούχοι τους οποίους έχει μειωθεί η σύνταξή τους και χρωστούν 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 ευρώ, τα οποία δυνατούν βάσει των συνθήκων να μπορέσουν να πληρώσουν. Άρα η ρύθμιση για αυτούς είναι μια ανάσα. Μην τους βάζουμε όλους. Υπάρχει και ένας ικανός αριθμός κόσμου, ο οποίος πηγαίνει και δίνει στην εφορία. Έτσι είναι. Κάτι, ό,τι μπορεί. Και υπάρχουν και προτροπές δηλαδή, ακόμη και από τον Πρωθυπουργό, αν δεν κάνω λάθος, να δέχονται ακόμη και μικρά ποσά οι έφοροι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν. Και δέχονται και οι εφορίες. Έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύριος Μαυραγάνης είπε αυτό που έπρεπε να πει, ότι μην περιμένετε αύριο μεθαύριο τη ρύθμιση. Η ρύθμιση θέλει ένα χρόνο για να γίνει, αν θα γίνει. Τις δόσεις μην περιμένετε ότι θα γίνουν 100. Διότι όλα τελούν υπό την έγκριση, δεν μπορεί να λες εσύ 100 και όταν κάνεις 100 δόσεις, ξέρετε γιατί μιλάμε για 8 χρόνια. Την άξιο όμως τη φήμη να κυκλοφορεί όλο αυτό το διάστημα ότι θα γίνει ρύθμιση. Όχι μόνο τη φήμη, συγγνώμη, είχε βγει ο κύριος Θεοχάρης. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Το είπε περίπου. Αυτό συμβαίνει, Έλλη μου, όταν κάνεις πολιτική μόνο με στενά επικοινωνιακά κριτήρια. Όταν καλλιεργείς προσδοκίες για να τσιμπήσεις μια μονάδα στην επόμενη δημοσκόπηση. Ναι. Βέβαια, αυτού του τύπου επικοινωνιακή πολιτική έχει κοντά ποδάρια. Οι συνέπειες είναι τώρα. Πάντως, οι συνέπειες είναι τώρα. Ο συγκεκριμένος υφυπουργός δεν είχε πει ποτέ για 100 δόσεις ρύθμιση ή για 60 δόσεις. Είπε ότι κοιτάμε να κάνουμε μια ρύθμιση βάσει κριτηρίων τα οποία θα είναι αντικειμενικά και θα φωτογραφίζουν το προφίλ του κάθε φορολογούμενου. Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή θα αρχίσω να θα σου πω όμως, το μυαλό. Η άποψη όμως της αγοράς είναι ότι πρέπει να γίνουν άμεσα δόσεις. Όχι, μπορώ λίγο να κάνω δύο ερωτήσεις. Σου επιτρέπω, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν βγαίνουν οι εφημερίδες και γράφουν,
Έρχονται ρυθμίσεις με 100 δόσεις. Όταν βγαίνουμε εμείς εκπομπές και λέμε, έρχονται ρυθμίσεις με δόσεις απίστευτες. Όταν βγαίνετε εσείς οι φοροτεχνικοί και λέτε, έρχονται γίνουν... δόσεις 120, 160, σαν το άτομο και έρχονται, είπαν πρέπει να γίνουν. Μισό λεπτό. Όταν βγαίνουμε και μιλάμε για συγκεκριμένο αριθμό δόσεων, ανοίγουμε μία μέρα το κεφάλι, τα μάτια μας και λέμε, σήμερα ας πούμε στον κόσμο τόσα. Δεν βγαίνουν από κάπου οι πληροφορίες αυτές. Προφανώς βγαίνουν. Ποιος τις λέει τις πληροφορίες αυτές? Γιατί τις λέει τις πληροφορίες αυτές? Μετά από τις οδηγίες, ποιου δίνονται προς τα έξω οι πληροφορίες αυτές? Γιατί δημιουργούμε ένα κλίμα τέτοιο δηλαδή στον κόσμο? Γιατί μία μονάδα στη δημοσκόπηση θέλει να εμφανίσει ένα κοινωνικό πρόσωπο η κυβέρνηση. Σε μια κρίσιμη στιγμή. Μα όταν στη συνέχεια το παίρνει πίσω, το πρόσωπο εμφανίζεται απάνθρωπο. Ναι, αλλά εντάξει. Αυτό είναι λάθος σχεδιασμός. Γι' αυτό είπα ότι είναι κοντά τα ποδάρια αυτής της επικοινωνιακής τακτικής. Είναι λάθος σχεδιασμός αυτός. Δεν μπορεί τη μία να λες ότι θα γίνει ρύθμιση, την άλλη δεν θα γίνει. Την άλλη θα γίνει σε 100 δόσεις, την άλλη θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια. Δείχνεις ότι δεν αγγίζεις το πρόβλημα. Ωραία, του αν κόσμου. Δείχνεις ότι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός που έχει 1000 ευρώ στην τσέπη δεν μπορεί να πληρώσει δόση 3.000 ευρώ. Νομίζω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει πάλι. Αυτό που κυβερνάει, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει πολύ αψήφιστα το θέμα της ενεργοποίησης, αυτόματης ενεργοποίησης της ρήτρας. Πιστεύει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους στα έσοδα, άντε να είναι χαλαρό το πρώτο τρίμηνο, να είναι χαλαρή το πρώτο τρίμηνο η Τρόικα, αλλά εάν συνεχιστεί αυτή η κατηφόρα στα έσοδα, στο εξάμεινο θα υπάρξει ρήτρα, που σημαίνει νέα μέτρα. Για να πούμε λιγάκι τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν, όχι σε μισθούς και συντάξεις σε πρώτη φάση. Νέες μειώσεις από τις δαπάνες. Ναι. Από κάθε κωδικό. Όχι άμεσα, αλλά σε δεύτερη μοίρα. Ποιες δαπάνες θα μειωθούν? Οι δημόσιες δαπάνες πού? Θα πάμε στις επενδύσεις? Θα μειώσουμε τις επενδύσεις? Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, ακριβώς αυτή τη στιγμή σε θέματα ρυθμίσεων, δανείων. Πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον προϋπολογισμό και πώς τον ακολουθούμε. Χρυσόστομε, όχι στα σενάρια, όχι στις σκέψεις, στα δεδομένα. Ναι, τα δεδομένα που έχουμε είναι από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είμαστε 240 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδα μέσα από το στόχο. Καλά, δεν χρειάζεται να γίνει σύγκριση με τα περσινά έσοδα, είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Ο προϋπολογισμός είναι εντός στόχων γιατί υπάρχει δραματικό ψαλίδι όσον αφορά στις δαπάνες. Πράγμα είναι... που σημαίνει δηλαδή ότι το τρίμηνο θα το κλείσουμε χωρίς να πέσει το μαχαίρι των αυτόματων περικοπών. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω από τώρα. Αυτό που στο Υπουργείο Οικονομικών θέλουν είναι να είναι μέσα στους στόχους ο προϋπολογισμός, όχι εξαιτίας της μεγάλης περικοπής των δαπανών, αλλά να πάνε καλύτερα τα έσοδα. Σε περίπτωση που είμαστε μείον από τους στόχους, όταν λέμε περικοπές, αυτόματες περικοπές, τι θα γίνει δηλαδή, από πού θα κόψουν? Καταρχάς να συμφωνήσω με τον Τάσο τον Παπά ότι οι ρήτρες πιθανότατα δεν θα ενεργοποιηθούν στο πρώτο τρίμηνο. Θα υπάρξει μια χαλαρότητα όπως και στους ελέγχους της Τρόικας, την οποία την περιμένουμε στις αρχές Μαρτίου. Από εκεί και πέρα, όταν θα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες, πρώτα θα υπάρξουν περικοπές από όπου μπορεί να γίνει, ακόμα και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που ούτως ή άλλως έχει ψαλιδιστεί από τον πρώτο μήνα 133 εκατομμύρια ευρώ. Από οποιασδήποτε άλλες λειτουργικές δαπάνες και φυσικά μετά, όσο και αν διατείνονται ότι δεν θα υπάρξουν νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, εάν συνεχίσει η κατάρρευση των εσόδων, εκεί θα πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα δάνεια προς το δημόσιο, τι δόσεις τρέχουν, ποια είναι η ρύθμιση που τρέχει αυτή τη στιγμή? Τα δάνεια προς το δημόσιο... Τα χρέη προς το δημόσιο Τα χρέη προς το δημόσιο, αν είμαστε εν αναμονή της ρύθμισης, η οποία είναι έτοιμη από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βεβαίως περιμένουν το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον, γιατί δημιουργούνται κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν κάπως. Μέχρι να έρθει η ρύθμιση, οι τράπεζες από μόνες τους, σε απευθείας διακανονισμούς με τους πελάτες τους, διακανονίζουν τα διάφορα δάνεια. Υπάρχουν περίπου 800.000 διακανονισμοί στις τράπεζες. Και στο δημόσιο τι γίνεται, στις εφορίες τι τρέχει? Στις εφορίες τρέχει η γνωστή ρύθμιση που υπάρχει, η οποία θεωρητικά δίνει την δυνατότητα στον έφορο να σου δώσει 48 δόσεις. Πρακτικά, δεν δίνεται ποτέ αυτό. Ποτέ, ακριβώς. Είναι συνήθως 15 με 17 δόσεις. Δεν ξέρω, είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού ενδεχομένως όσοι έχουν πάρει 24 δόσεις. Μάλιστα. Με την περίφημη ρευστότητα, για να δούμε στην αγορά τι γίνεται, στην πραγματική αγορά. Ρευστότητα δεν υπάρχει.
Ρευστότητα, περίμενε. Μισό, γιατί εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πει η δόση στη χώρα και θα πέσει η ρευστότητα στην αγορά. Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και δεν μπορεί να βγει ρευστό από τις τράπεζες, δεν μπορεί να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Όλα είναι σε καθίζηση. Αυτό που λέμε θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα. Μάλιστα. Δηλαδή, η μείωση μισθών, συντάξεων, η αύξηση της ανεργίας, το κλείσιμο εταιριών, η μείωση της ρευστότητας. Λοιπόν, έχεις πιάσει δύο πολύ μεγάλα θέματα. Δημιουργούν τεράστια προβλήματα, άρα θα πάμε σε μείωση εσόδων. Είναι νομοτέλεια αυτό. Μισό λεπτό για να τα πιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά. Όσον αφορά στη ρευστότητα. Ρευστότητα ακόμη δεν είδαμε, αλλά αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη βλέπουμε. Έχουμε συγχώνευση δύο τραπεζών και δημιουργία μιας πολύ μεγάλη τράπεζα στη χώρα μας. Ναι, του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη χώρα, καθώς στέφθη από επιτυχία η διαδικασία προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Εθνικής Τράπεζας προς τους μετόχους της Eurobank. Πλέον υπάρχει ένας ενιαίος όμιλος που θα έχει 18 εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και στο μήνυμά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ο κύριος Τουρκολιάς, δήλωσε ότι δημιουργείται έτσι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα και στόχος είναι βεβαίως η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος και βεβαίως να συμβάλλει ο νέος όμιλος στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ο στόχος από όλους και παντού. Ανοίγει ένα κεφάλαιο βεβαίως μετά τη συγχώνευση. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους στις δύο τράπεζες και θα ρωτήσουμε τον Χρυσόστομο Τζούφη αν μιλάμε και για απολύσεις μπροστά μας. Θα τρέχει ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Εθνική Τράπεζα. Εάν θυμάμαι καλά, νομίζω 2.000 άτομα πρόκειται να το αξιοποιήσουν, αλλά και γενικά από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στο τραπεζικό τομέα πρόκειται να δούμε να συγχωνευτεί, να συρρυκνωθεί αρκετά ο αριθμός των εργαζομένων, περίπου κατά 20 με 25.000, ενώ βεβαίως επίκειται και η έναρξη της διαδικασίας των συνομιλιών με την ΟΤΟΕ για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης. Μάλιστα. Όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τραπεζίτες θα ζητήσουν από τους εργαζομένους να ξεχάσουν το επίδομα γάμου, επίδομα ξένης γλώσσας και επίδομα ισολογισμού, προκειμένου να υπάρξει μια μεσοσταθμική μείωση των αμοιβών κατά 20%. Αυτό μεταφράζεται σε μειώσεις λοιπόν στους μισθούς των εργαζομένων στις τράπεζες σε σημαντικό βαθμό. Η συγχώνευση των δύο τραπεζών θα έχει σαν αποτέλεσμα σταδιακά να σταματήσει η λειτουργία 1.000 έως 1.200 καταστημάτων και 25.000 άνθρωποι να βρεθούν εκτός του νέου αυτού τραπεζικού ομίλου. Αυτό είναι πάνω από 20% που είπε. Ναι. Γιατί το επίδομα γάμου είναι 10%. Μπορεί να είναι 30%, έτσι. Γύρω στο 25% πρέπει να είναι. Το επίδομα ξένης γλώσσης ξεκινάει από 5, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Όταν έχεις δύο ξένες γλώσσες μπορεί να πάει και 10%. Και το επίδομα ισολογισμού που ξεκινάει από μισό στις τράπεζες νομίζω ότι είναι ένας μισθός. Άρα όταν θα συναθροίσουμε αυτά είναι πάνω από 20%, πλησιάζει το 25% ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι μια σημαντική μείωση. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο θα ζητηθεί υπόπι, έτσι δεν σημαίνει ότι θα συμφωνηθεί. Και να διευκρινίσω ότι 25.000 είναι γενικά στο τραπεζικό σύστημα, όχι στο νέο όμιλο. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα. 25.000 άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να προσθεθούν στο 1.000.000 κοντά 400.000 ανέργους που υπάρχουν ήδη εκεί έξω, στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική ζωή. Που είναι καταγεγραμμένο ότι υπάρχουν. Που είναι καταγεγραμμένοι. Τα στοιχεία λοιπόν από τον ΟΑΕΔ, από τα όσα ο ΟΑΕΔ λέει για τους καταγεγραμμένους, θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Περιμένουμε επικοινωνία με εσάς τόσο στο Twitter όσο και στο SMS, το 54260 δηλαδή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ να δούμε τι γίνεται και με την ανεργία και κυρίως τι σκέφτονται οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί είχαμε προχθές σύσκεψη πάνω στο θέμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Αν δηλαδή έχουν καταλήξει σε συμφωνία και ποια μέτρα είναι αυτά τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζουν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει, θα σας πούμε όπως σας είπαμε και πριν τις διαφημίσεις ότι θα μιλήσουμε και για την ανεργία, πόσο ο ΑΕΔ παρουσίασε τα στοιχεία του για τον Ιανουάριο, για γεγραμμένους δηλαδή ανέργους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. Όμως πρώτα να θυμίσουμε ότι τρέχει μια κλήρωση από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Μπορείτε να στέλνετε SMS και όσα περισσότερα, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητές σας, να αποκτήσετε ένα από τα προϊόντα της Sony που βλέπετε στις οθόνες σας, τα ακουστικά, δηλαδή την φωτογραφική μηχανή
ή τη βιντεοκάμερα της Sony. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση αυτή, στείλτε ένα SMS ή περισσότερα. Γράψτε δηλαδή τα φρό και στείλτε στο 54529 με χρέωση 1,23 ένα SMS. Μέχρι και την Παρασκευή και καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε τώρα στη Χριστίνα και πάλι για να μας δώσει τα στοιχεία. Εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ λοιπόν για τον Ιανουάριο. Ακριβώς για πρώτη φορά ξεπερνάμε τις 800.000 άτομα και για την ακρίβεια μιλάμε για 829.787 ανέργους. Είναι ένας αριθμός αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012. Τον ίδιο μήνα οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν ήταν κάτι περισσότερο από 17.000, οι οποίες να πούμε ότι δεν συνυπολογίζονται στους 829.000, καθώς έγιναν τον ίδιο μήνα και πάρα πολλοί από τους εργαζόμενους που χάσαν τη δουλειά τους δεν προσήλθαν στον ΟΑΕΔ για να το δηλώσουν. Να δούμε τώρα λίγο και πώς κατανέμεται αυτό το ποσοστό. Βλέπουμε ότι το 42,6% είναι άνδρες, το 57,4% ουσιαστικά είναι γυναίκες και εδώ έχουμε το 6 στους 10 νέους να παραμένουν άνεργοι, κάτι το οποίο φυσικά επιβεβαιώνει και η Ελληνική Στατιστική Αρχή με τα ποσοστά που δίνει κάθε μήνα, που κυμαίνονται και αυτά περίπου στο 61%. 6 στους 10 νέους στις πλέον παραγωγικές ηλικίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά ή και πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν δουλέψει ακόμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης. Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης και γιατί θα ενεργοποιηθεί με υπουργική απόφαση μετά από 3,5 χρόνια, θα μας πει ο Χρυσόστομος Σούφης. Έπρεπε να φτάσουμε στο 27% ανεργία για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιτροπή. Η οποία την υπάρχει... οποία επιτροπή την είχαμε 3,5 χρόνια και την καμαρώναμε. Και την καμαρώναμε, ακριβώς. Και θα ενεργοποιηθεί με υπουργική απόφαση, όπως είπες. Θα συνεδριάσει για πρώτη φορά ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα υπό τον κύριο Βρούτσι. Θα συμμετέχει βεβαίως και ο Υφυπουργός Εργασίας και η Γενική Γραμματής πολλών υπουργείων αλλά και φορέων όπως η Ελστάτ, η ΚΕΔΕ κτλ. Και τι έκανε τόσο καιρό αυτή η επιτροπή, γιατί είχε συσταθεί καταρχάς πριν από 3,5 χρόνια και γιατί είχε μείνει ανενεργή όλα αυτά τα 3,5 χρόνια. Ποια εμπόδια υπήρχαν στο δρόμο της. Υποθέτω είχε δημιουργηθεί προκειμένου να διευκολύνει και την καταπολέμηση του ζητήματος της ανεργίας, έτσι. Τώρα, γιατί έμεινε ανενεργή 3,5 χρόνια, αυτό δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γιατί ήταν ανενεργή αυτή 3,5 χρόνια, μια τέτοια επιτροπή με την ανεργία να καλπάζει. Τι να κάνουμε, τους είχαμε και τους καμαρώναμε. Παλιά υπάρχει το γνωστό ανέργο, άμα δεν θες να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, φτιάξε μια επιτροπή. Αλλά τώρα, τι να κάνει αυτή η επιτροπή. Το πρόβλημα είναι στην πολιτική που εφαρμόζεται, στον πυρήνα της. Τι αποφασίσανε λοιπόν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί προχθές, Δευτέρα. Οι κυβερνητικοί παράγοντες εξαντλούν τη δραστηριότητά τους στο να διαπιστώνουν, στο να περιγράφουν, στο να εκτοξεύουν σχόλια και να καταθέτουν ευχές. Δεν γίνεται έτσι. Περίπου έτσι είναι και η αποφάση των πολιτικών αρχηγών για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η πολιτική. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι μία πλευρά της πολιτικής είναι λανθασμένη, άρα μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είναι το πρόβλημα στον πυρήνα της, η φιλοσοφία της. Αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, με ύφεση, με ύφεση πόσο είναι, 6% πόσο έχουμε πάει. Yeah, okay. 6. Με ανεργία 27% είναι ηλικιώδες και ανατριχιαστικό το νούμερο στους νέους. Το είπε ο κ. Σαμαράς, νομίζω. Πάνω από 61%. Δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική. Και για αυτού ήταν γιατί... ελπίδα. Αυτοί παλιότερα... ζουν χωρίς ασφάλιση, ναι, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαψη, χωρίς το μέλλον να υπάρχει μια ακτίδα φωτός μπροστά τους, αν θα βρουν δουλειά, αν θα φτιάξουν οικογένεια. Και μόνο στην περίπτωση που βρουν, θα είναι μερική απασχόληση κακοπληρωμένη. Κακοπληρωμένη. Έτσι. Έτσι, αυτό είναι το καθεστώς παντός στην Ευρώπη. Πάντως, τα νούμερα που ακούστηκαν στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών πραγματικά είναι φιαλτικά. Δηλαδή το πάνω από 61% στους νέους. Τεράστιο πρόβλημα σε νέους κάτω από 25 ετών. Πρέπει για μισό λεπτάκι, γιατί είναι αδυνατό να καταλάβω. Μαζευτήκαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί και βγήκανε για να πούνε τα νούμερα. Τα ξέρουμε τα νούμερα. Τα λέμε εμείς τα νούμερα. Και... τα νούμερα τα λένε οι δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δηλώσαν απλώς την αδυναμία τους με εύσχυμο τρόπο να παρεύουν αποφασιστικά και ακριβώς να έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Δηλαδή, συσκέφτηκαν και αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για την ανεργία. Ναι, τίποτα απολύτως. Την πολιτική που εφαρμόζουν την επιβάλλουν ή έξω. Και αυτοί δεν έχουν καμία διάθεση να αντισταθούν. Σε τι προσβλέπουν τώρα να πούμε, σε τι προσβλέπουν. Σε τι προσβλέπω. Στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ένα. Η οποία μισό λεπτάκι θέλετε λίγο τώρα, γιατί αυτή την πιπίλα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της ρευστότητας στην αγορά. Πόσο εύκολο είναι, Χρυσόστομε Τσούφη, να έρθω σε σένα. Να έρθεις. Εδώ πω, είσαι. Να έρθεις. Για πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Πόσο εύκολο είναι να πάρουν τα χρήματα αυτά οι τράπεζες και να τα ρίξουν στην αγορά.
Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να δούμε πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Ήτανε να έχει τελειώσει προ καιρού. Είναι το άλλο καλαμπούρι. Το άλλο καλαμπούρι είναι αυτό. Ήτανε να έχει τελειώσει πότε, δώσε το πρώτο χρονοδιάγραμμα. Ναι, ήτανε να έχει τελειώσει. Μόλις πήραμε τη δόση. Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Ναι. Έχουμε φτάσει μέσα Φεβρουαρίου, τέλη Φεβρουαρίου και καλά κρατάμε ακόμα. Πότε αναμένεται να πέσουν χρήματα στις τράπεζες. Τέλος Απριλίου υπάρχει έτσι ημερομηνία. Ναι, τέλος Απριλίου θεωρητικά πρέπει να τελειώσει, αλλά μάλλον θα πάμε και στο Μάιο. Άρα καλό Ιούνιο και βάλε. Ναι, οι ίδιες οι τράπεζες θεωρούν ότι θα είναι σε θέση να βγουν δειλά-δειλά στις αγορές μέσα στο καλοκαίρι και σιγά-σιγά από τότε δηλαδή, να αρχίσουν να ρίχνουν κάποια χρήματα στην πραγματική οικονομία. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να μπούμε στην άνοιξη το καλοκαίρι, να αλλάξει η ψυχολογία μας. Αλλάζει η εποχή. Με τα βέβαια, μπάνια εννοείς. Με τα μπάνια, αλλά με τους περιπάτους βέβαια, στην τσέπη θα είναι το ίδιο πρόβλημα. Τα μπάνια του λαού πάλι θα ψάχνουν. Δηλαδή δεν μέχρι, είναι τόσο απλό. Δηλαδή, μέχρι, δεν μπορεί μέχρι πια... και το καλοκαίρι δηλαδή, δεν πρόκειται να πέσει ούτε μισό ευρώ στην αγορά από όχι, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Ναι. Αλλά... δεν μπορεί να το πει κανείς. Πάει στο χρονοδιαγραμμά των εκεί είναι. Όχι, ναι. Δεν μπορεί να το πει. Συγγνώμη που επεμβαίνω. Εάν δεν γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν ενισχυθούν οι τράπεζες. Δεν μπορεί να πέσει ρευστό στην αγορά. Και δεν πάρθει και η απόφαση, με συγχωρείς, δεν αρκεί να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και δεν πέσει και η απόφαση να γυρίσουν χρήματα στην αγορά. Βέβαια. Και δεν έρθουν και τα χρήματα, δεν γίνει ένα σύστημα επαναπατρισμού των κεφαλαίων με κάποιο ταμείο, υπάρχει πρόταση, το οποίο θα επενδυθούν τα χρήματα αυτά. Πρέπει να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πρέπει να δούμε την αγορά. Δεν μπορούμε συνέχεια να ζητάμε χρήματα και να παίρνουμε μέτρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επί της ουσίας, οι πολιτικοί αρχηγοί λένε σε όποιον περιμένει πώς και πώς ένα χρήμα από την τράπεζα για να μπορέσει να λειτουργήσει στη ζωή του, στην επιχείρησή του, στην οικογένειά του, κάνε υπομονή με όποιον τρόπο μπορείς. Αποφάσισαν άλλοι ασπίδα για τους ανθρώπους αυτούς, ένα δίχτυ. Αποφάσισαν να μελετήσουν ένα πρόγραμμα που θα δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας στους πιο αδύναμους. Το οποίο πρόγραμμα στηρίζεται σε περίπου 400.000 οικογένειες που είναι όλοι άνεργοι, που δεν έχουν δηλαδή ούτε έναν εργαζόμενο, για φανταστείτε αυτό, που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Συγγνώμη γιατί... κυρία Τρανταφύλου, ναι. Αυτοί οι άνεργοι, μέχρι να ενεργοποιηθεί όπως δουλεύει ο μηχανισμός, να τους βάλει στο δίχτυ να τους στηρίξει. Πώς θα ζήσουν, μπορείτε να μου πείτε. Μα δεν διαφωνώ καθόλου. Θεωρούσαμε εξωφρενικό αυτό που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, κάθε οικογένεια είναι ένας εργαζόμενος. Και ήταν εξωφρενικό τότε. Και ήταν εξωφρενικό. Τώρα φαντάζει. Τώρα υπάρχουν οικογένειες που φαντάζει, δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο. Φαντάζει πολύ. Και δεν είναι 10, 100, ναι. 400.000 υπόθηκε. Στο μεταξύ και για τις 400.000, αλλά και για όποιον είχε κάνει το λάθος όταν μιλούσαν όλοι για μια χώρα που η ανάπτυξη χτυπάει κόκκινα και είναι η μεγαλύτερη δύναμη οικονομική στην Ευρώπη κλπ. Ναι, για την Ελλάδα. Θυμόμαστε όλοι μερικά χρόνια πριν πώς είχαν ξεκινήσει όλοι και παίρναν τα δάνειά τους και στείναν τη ζωή τους πάνω σε. Τα παίρναν τα δάνεια, κάποιοι τα δίναν όμως. Ναι, αυτό λέω. Τα δίνανε και. Και τα δίνανε στις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι. Κάτσε μισό λεπτάκι. Δηλαδή στο ταγκό χρειάζονται δύο. Όχι μόνο. Ένας όμως κάνει και το κουμάντο, πώς χορεύει κανείς. Διότι αν τότε μας λέγανε ότι ξέρετε η οικονομία της χώρας δεν είναι και τόσο ισχυρή όσο νομίζετε, πάρτε δάνεια, αλλά θα πτωχεύσουμε σε 2 χρόνια, δεν θα πήγαινε να πάρει κανένα σόφρον άνθρωπος. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες χτυπούν τα τηλέφωνα σε σπίτια, σε επαγγελματικούς χώρους, σε κινητά κλπ. Ζητώντας να επιστρέψουν πίσω τα δάνεια. Χριστίνα, εκεί τουλάχιστον μπαίνει κανένα φρένο. Ανέκυψε πάλι το ζήτημα, διότι υπήρχαν χιλιάδες τηλεφωνήματα καταναλωτών προς τις καταναλωτικές οργανώσεις ότι δέχονται συνεχόμενες ενοχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες. Και αναγκάστηκαν βέβαια πάλι οι οργανώσεις να βγάλουν τι προβλέπει η νομοθεσία και πώς μπορούν να θωρακιστούν, διότι υπήρχαν άνθρωποι που λάμβαναν τηλεφωνήματα 3 φορές την ημέρα. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με το ρεπορτάζ, να πούμε τι ισχύει σύμφωνα με τον νόμο. Υπάρχουν καταρχάς γύρω στις 20-25 εισπρακτικές εταιρείες, τις οποίες μπορεί κανένας να βρει στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να καταλάβει ότι είναι πιστοποιημένες. Είναι και από τις λίγες δουλειές οι οποίες ζητάνε κόσμο. Πάνε καλά οι δουλειές στις εισπρακτικές εταιρείες. Ναι. Βάσει νόμου λοιπόν, μπορούν μία φορά κάθε 2 μέρες να παίρνουν τηλέφωνο κάποιον καταναλωτή, εφόσον βεβαίως έχουν πάρει εντολή από τράπεζα, προκειμένου να το υπενθυμίζουν, να το πούμε έτσι ανώδυνα, τις οφειλές τους. Όποια ώρα γουστάρουν μπορεί να παίρνουν τηλέφωνο. Είναι γιατί παίρνουν και σε απίθανες ώρες. Ναι. Είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν είναι, είναι πολύ μεγάλο το ώρες κινήσεις υγείας κλπ. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. 9 το πρωί με 8 το βράδυ, μία φορά κάθε 2 μέρες, σύμφωνα με τον νόμο, μπορούν να παίρνουν.
Και, ναι, όλη την εβδομάδα. Την εβδομάδα. Δεν έχει, και έχει ήδη περάσει το επταήμερο. Μάλιστα. Η επταήμερη εργασία. Το πρόβλημα πάντως, Πόπη, και να κλείσουμε είναι άλλο, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ προέκυψε το εξής. Ο συγκεκριμένος νόμος που προβλέπει την κλίση μία φορά ανά δύο μέρες θωράκισε κατά κάποιο τρόπο, μας λένε οι καταναλωτικές οργανώσεις, τη δράση αυτών των εισπρακτικών εταιριών. Σημείο των καιρών, ωστόσο, είναι ότι πλέον οι καταναλωτές ενοχλούνται από δικηγόρους. Υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που δηλώνουν πληρεξούση των τραπεζών προκειμένου να εκτελέσουν αυτές τις εντολές, με αποτέλεσμα πια πάρα πολλά από τα καταγγελτικά τηλεφωνήματα σε καταναλωτικές εταιρείες να λέει ο δανειολήπτης ότι με πήρε ένας δικηγόρος ονόματι Τάδε και με πίεσε ότι πρέπει να εξοφλήσω το δάνειό μου γιατί θα με σύρει στα δικαστήρια. Οπότε πια χρειάζεται δεύτερη επιβεβαίωση από τη μία εις πρακτικές και από την άλλη δικηγόροι που λόγω κρίσης καταφεύγουν και σε αυτές τις μεθόδους. Λοιπόν, την ωραιότερη ατάκα, παιδιά, την έχω ακούσει από φίλο που χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει και είναι από την τάδε εις πρακτική για χρέος που υπάρχει προς τράπεζα κτλ. Και του λέει, κύριε, πότε θα καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας για το δάνειό σας που οφείλετε? Και απαντάει, τη Δευτέρα. Λέει οι εργαζόμενοι από μέσα, εις πρακτική, ευχαριστούμε. Παρουσία. Συμπληρώνει ο τύπος. Την Δευτέρα παρουσία. Για να... τον ξέρουμε, τον ξέρουμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, Χριστίνα, ξανά και στο θέμα των εργαζομένων στο ΙΚΑ που είχα στήσει την κομπίνα εκεί στη Νέα Σμύρνη, που ήτανε και βγήκε... Στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα, μπράβο. Και μάθαμε όλοι ότι συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά το μισθό τους οι άνθρωποι αυτοί. Τι προκύπτει τελικώς? Ισχύει. Είναι δεσμευμένος ο μισθός. Ισχύει. Βασικά είναι όμως... Άκου τι λέει το ρεπορτάζ, γιατί ήρθε και ανακοίνωση για το θέμα. Λοιπόν, αυτό. Το ΙΚΑ, η αλήθεια είναι ότι εξέδωσε μία ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία εκτελέστηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Ασκήθηκε η ποινική δίωξη, άμεσα ετέθησαν σε αναγκαστική αργία οι συγκεκριμένες υπάλληλοι, οι οποίοι περίπου κόστησε η δράση τους γύρω στα 12 εκατομμύρια. Στο ίδρυμα έγινε έλεγχος, απολογήθηκαν, αυτή τη στιγμή είναι προφυλακιστές. Σε ό,τι αφορά το μισθό τους, σύμφωνα με την νομοθεσία καταβάλλεται το 1 τρίτο του μισθού. Είναι η πιο αυστηρή ποινή, ας το πούμε, διότι θα μπορούσε να καταβάλλεται και το μισό. Είναι, είπαμε, βάση της νομοθεσίας και βέβαια η διοίκηση του ΙΚΑ από την πλευρά της λέει ότι δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση, είναι βάση του νόμου, εν αναμονή των εξελίξεων, με την ευχή βέβαια ότι δεν θα περάσει το 18μηνο και θα παραγραφεί το... Λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστούμε. Με την ευχή, καλά το είπε. Με την ευχή, ναι. Και τον Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πάει καλά? Καλά. Μπράβο. Την Έλλη Τριανταφύλου επίσης που ήταν κοντά μας, τον Βαγγέλη τον Αμπελιώτη που ήταν εδώ. Για τα ακίνητα δεν είπαμε. Για πες, σύντομα άλλο πρόβλημα. Οι άνεργοι, οι οποίοι είχαν απαλλαγεί από το ειδικό τέλος, είχαν απαλλαγεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις, με εισοδηματικά κριτήρια, με ιδιοκατοικούμενη κατοικία, με ανεργία γραμμένη στα μητρώα του ΑΕΔ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν δεν τους πιάνει αυτή η απαλλαγή, ελάχιστους. Πώς θα πληρώσουν αυτοί το χαράτσι, πώς θα πληρώσουν το νέο τέλος, πώς θα πληρώσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις? Λοιπόν, επειδή μας ζητάνε κάποιοι φίλοι στο SMS εκπομπής και λύσεις για όλα αυτά τα οποία λέμε, διότι δεν τους αρέσει που δεν έχουμε λύσεις. Λύσεις, κύριε, μακάρι να είχαμε, αγαπητέ κύριε που στέλνετε και το μήνυμα. Μακάρι να είχαμε λύσεις, να τις προτείναμε. Αν έχετε εσείς, ευχαρίστω να τις ακούσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Επιστρέψει λοιπόν, η επικοινωνία μας είναι ανοιχτή μέσω SMS, το γράψτε τη λέξη τώρα, αφήστε κενό, συμπληρώστε μήνυμα, ερώτηση ή σχόλιο και στείλτε το στο 54260 ή στο Twitter της εκπομπής που επίσης είναι ανοιχτό και βλέπετε τη διεύθυνση κάτω στην οθόνη μας. Πάμε μέχρι Χρήστο Στρατουλάκο στην Πάτρα, βλέπουμε και εκεί εξέλιξε απεργιακή κινητοποίηση. Είναι, θυμίζουμε αν ανοίξατε τώρα τη τηλεόρασή σας, ξυπνήσατε τώρα και δεν έχετε αντιληφθεί. Είναι γενική απεργία σήμερα, η μέρα γενικής απεργίας, έχουν κατέβει οι διακόπτες και τα ρολά σχεδόν παντού. Χρήστο. Καλημέρα από όλες κυρίες και κύριοι από την Πάτρα. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ στην Πλατεία Γεωργίου που βρισκόμαστε, ήδη συγκεντρώνεται ο κόσμος από τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Έχουν έρθει και αγρότες από την Δυτική Αχαΐα και την Αιγιάλια, καθώς επίσης και φοιτητές. Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, όπου αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση από την ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΗ. Και εκεί υπάρχουν φοιτητές και από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, από το ΤΕΗ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το σχέδιο Αθηνά,
Ενώ να πούμε ότι έχουν και έρθει και εκεί αγρότες από ολόκληρη την Αχαΐα. Σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσουν οι δύο αυτές πορείες. Η συμμετοχή του κόσμου, από ό,τι φαίνεται σήμερα, είναι ιδιαίτερα μεγάλη και στις δύο συγκεντρώσεις. Ενώ σε περίπου μισή ώρα από όπου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να υπάρξει και συγκέντρωση διαμαρτυρία στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου Χαλίλαο Τρικούπη από φορείς της Ναυπάχτου, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις αλλαγές στο σχέδιο Αθηνά. Μάλιστα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η εικόνα επίσης θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως και αυτές από το κέντρο της Αθήνας. Όμως, να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο που και σήμερα είναι πλούσιο. Δημήτρη Καραστεφανή, έχουμε τον εντοπισμό μιας γιάφκας στο θέμα της τρομοκρατίας στα Τουρκοβούνια, μέσα στην οποία βρέθηκαν τι, ποια στοιχεία. Λοιπόν, βρέθηκαν αρκετά στοιχεία που προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν βέβαια ποιοι έμεναν εκεί. Τώρα, έχουμε τουλάχιστον 10 κινητά τηλέφωνα και πάρα πολλές κάρτες SIM και εκεί έχουν σταλεί όλα τα ευρήματα στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να δουν ποιοι επικοινωνούσαν με ποιους και αν μπορούν οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν καινούργια μέλη ή τα παλαιότερα που έχουν συλληφθεί. Βρέθηκαν επίσης εγχειρίδια κατασκευής βομβών και είναι κάτι τέτοιο που το λένε με νόημα οι αστυνομικοί, ενώ η συγκεκριμένη γιάφκα ήταν στα Τουρκοβούνια, στην συμβολή των οδών Καρπενισιώτη και Δικονίμου. Επίσης, να σας πω ότι βρέθηκε το τζιπ του γιατρού, με το οποίο οι δράστες, οι 4 από τους 8 που συμμετείχαν στη διπλή ληστεία στο Βελβετό, ακινητοποίησαν τον οδηγό, τον οδοντίατρο, πήραν το συγκεκριμένο τζιπ, ένα αυτοκίνητο 15 χιλιόμετρα από την Βέρεια, στις Καστανιές, και βρέθηκε στην Άουσα σε ένα μικρό στενάκι, ενώ την ίδια ώρα οι αστυνομικοί έκαναν και επιχείρηση σε ένα παρακείμενο σπίτι, όμως δεν εντόπισαν τίποτα, εκτιμώντας οι αστυνομικοί ότι θα το είχαν ως κρυσφύγετο οι δράστες. Να σας πω ότι έχει μεταφερθεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια, το κάνουν φύλλο και φτερό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ή να εντοπίσουν τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Αυτά για την τρομοκρατία. Στις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας πάμε στην είδηση ξανά στο Χρυσό Στρατουλάκο, που συγκλονίζει. Σε ένα χωριό της Αλτολοακαρνανίας βρέθηκε νεκρό ένα 16χρονο κορίτσι που οφείλεται το θάνατό του, Χριστό. Okay, έπεσε η γραμμή, μου λένε από το κοντρόλ. Θα γυρίσουμε ξανά. Από φωτιά στη σοφίτα του σπιτιού, δεν πρόλαβε να κατέβει και συγγνώμη που το λέω εγώ, γιατί το 16χρονο κορίτσι δεν κατάφερε να βγει από το σπίτι, έπεσε ένα ξύλο το οποίο ήταν μέσα στο τζάκι και πήρε φωτιά όλη το ξύλινο πάτωμα και τα 3 αδέρφια της κατάφεραν να βγουν, το κορίτσι δεν μπόρεσαν να το σώσουν και εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του. Μάλιστα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις μας τι έχουμε. Λοιπόν, είχαμε ένα περίεργο περιστατικό που σημειώθηκε στο Κουκάκι τα ξημερώματα, όταν δύο αλλοδαποί από την Αλβανία, σύμφωνα με τον τραυματία, πυροβόλησαν τουλάχιστον 10 φορές Πόπη στην μέση του δρόμου εναντίον ενός συμπατριώτη τους, ο οποίος τραυματίστηκε στην πλάτη. Μάλιστα, μία σφαίρα Πόπη εξωστρακίστηκε και χτύπησε έναν πολίτη, έναν διερχόμενο πολίτη. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν παρά την κινητοποίηση της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να τους εντοπίσουν και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Να σας πω, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Ότι έχουμε δύο τρακτέρ στην Ομόνοια. Γι' αυτό μιλούσα νωρίτερα στο κινητό. Έχουμε δύο τρακτέρ στην Ομόνοια. Είναι η παρουσία των αγροτών συμβολικά στην Ομόνοια. Έχουν κατέβει με τρακτέρ. Ναι, δεν θα κινηθούν από εκεί. Δύο κατέβηκαν. Καθώς... Δύο τρακτέρ. Δύο. Στην Ομόνοια. Μα, θα το δούμε σε λίγο και στα πλάνα ούτως ή άλλως. Τώρα, πολλούς ανήλικους έχουμε να πρωταγωνιστούν στο αστυνομικό δελτίο ως δράστες σε διάφορα συμβάντα. Ένα από αυτά στο Παπάγου τώρα. Λοιπόν, το πιο πρόσφατο. Ναι, αργά το βράδυ χθες, 3 ανήλικοι επιτέθηκαν σε 2 ανήλικους, μαθητές γυμνασίου, για να τους πάρουν το κινητό. Ένας πατέρας είδε τι ακριβώς έγινε, ο πατέρας του ενός από τα θύματα, και προσπάθησε να ακινητοποιήσει τους 3 ανήλικους δράστες, όπου τον ξυλοκόπησαν και αυτόν και το γιο του, με αποτέλεσμα να το στείλουν στο νοσοκομείο. Άμεσα κινήθηκαν αστυνομικοί και κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα 3 16χρονα παιδιά. Συνελήφθηκε ένας κακοποιός, ένας 50χρονος άντρας, στο αεροδρόμιο ενώ προσπαθούσε να φύγει. Είχε διαπράξει ένα έγκλημα όταν ήταν 30 χρονών, ένα διπλό έγκλημα, και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός προσπαθούσε να διαφύγει με πλαστά στοιχεία προς το Μόναχο. Εκεί δεν είχε συλληφθεί ποτέ, δηλαδή. Ποτέ. 20 ολόκληρα χρόνια κρυβότανε. Δύση σόβια και 25 χρόνια φυλάκιση. Είχε καταδικαστεί ερήμην. Ακριβώς για 2 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει, 20 χρόνια μετά, δεν ξέρω που, τόσο καιρό που ήταν. Πάντως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν από την πλαστή ταυτότητα και σιγά
σιγά άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος είχε σκοτώσει πριν από 20 χρόνια, το 1991, 22 χρόνια, δύο ανθρώπους και αποπειράθηκε να σκοτώσει άλλο νέα. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε στο εξωτερικό δελτίο τώρα στη Βάνα Κουτρούλου να δούμε και ειδήσεις από το εξωτερικό, ξεκινώντας από τις διαδηλώσεις στη Βουλγαρία. Διαμαρτύρονται οι Βούλγαροι για το υψηλό κόστος ρεύματος εκεί. Ακριβώς, και τελικά αυτές οι διαδηλώσεις Πόπη έχουν οδηγήσει στην ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό ότι παραιτείται η κυβέρνηση. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο Μπόικο Μπορίσοφ στο Κοινοβούλιο ότι εντός της ημέρας μετά το Υπουργικό θα παραιτηθεί σύσσωμη η κυβέρνηση στον απόϊχο των διαδηλώσεων, όπως και είπες και εσύ, των προηγούμενων ημερών. Ακόμη και χθες είχαμε διαδηλώσεις κατά της αύξησης των τιμών στο ρεύμα. Είπε ο Μπόικο Μπορίσοφ ότι δεν θα συμμετέχω σε μια κυβέρνηση όπου η αστυνομία δέρνει το λαό και ο λαός δεν μπορεί να ζήσει. Να πούμε ότι από τον Αύγουστο του 2012 έχουν επιβληθεί αυξήσεις 13% στο ρεύμα στη Βουλγαρία, την ώρα που ο μέσος μισθός είναι 350 ευρώ και η μέση σύνταξη μόλις 75 ευρώ. Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση Πιστόριους στη Νότιο Αφρική. Εκεί για δεύτερη ημέρα ξανά θα βρεθεί μπροστά στους δικαστές ο Όσκαρ Πιστόριους. Κατά τη διαδικασία αυτή θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί ή θα βγει έξω με εγγύηση μέχρι τη δίκη του. Χθες στην απολογία του ο Πιστόριους επέμεινε ότι είναι αθώος, ότι κατά λάθος πέρασε την σύντροφό του για διαρρήκτη. Από την πλευρά του βέβαια ο εισαγγελέας είπε ότι ο Πιστόριους πυροβόλησε 4 φορές κατά της κοπέλας, την οποία τελικά αφού που είχε καταφύγει στο μπάνιο και την οποία μετά μετέφερε στον κάτω όροφο. Με πολύ ενδιαφέρον αναμένεται να δούμε πώς θα συνεχιστεί σήμερα η ακροαματική διαδικασία, ενώ χθες έγινε η κηδεία της άτυχης κοπέλας. Στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών να περάσουμε, όπου είχαμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά σε ένα εστιατόριο στο Kansas City. Καταστράφηκε ολοσχερός, όπως βλέπουμε και από τα πλάνα, αυτό το εστιατόριο. Η πυρκαγιά μάλλον ξεκίνησε από μια ανάφλεξη φυσικού αερίου. Δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια. 14 είναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους 4 πολύ σοβαρά που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία με προβλήματα στο αναπνευστικό. Στην υπόθεση τώρα με το κρέας, με το σκάνδαλο κρέατος αλόγου, επεκτείνεται, εξαπλώνεται το σκάνδαλο. Σε Ιταλία λοιπόν, η Ισπανία και η Γαλλία αποσύρθηκαν ζυμαρικά με βοδινό που περιείχαν τελικά κρέας αλόγου σε μικρή ποσότητα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα τροφίμων παγκοσμίως απέσυρε αυτά τα προϊόντα, ενώ διέκοψε και τις παραδόσεις προϊόντων από τον γερμανό προμηθευτή. Είπε η εταιρεία αυτή ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των τροφίμων, αλλά θέμα παραπλάνησης λόγω της λάθους σήμανσης της ετικέτες. Και να κλείσω, Πόπη, με μια κινηματογραφική ληστεία που είχαμε χθες στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, με λία διαμάντια 37 εκατομμυρίων ευρώ. Μια ομάδα 8 ατόμων, αφού κατάφερε να μπει από αφύλακτο σημείο στο χώρο εμπορευμάτων, με στολές αστυνομικών, κατάφεραν να αφαιρέσουν αυτά τα διαμάντια από αυτούς που μετέφεραν το πολύτιμο αυτό εμπόρευμα για να μεταφερθεί στο αεροπλάνο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα διαφυγής των δραστών σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο, είχε καεί. Τώρα όλοι ψάχνουν να βρούνε τελικά πόσοι ληστές, οι 8 ληστές, μπήκαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Ψάχνουμε να βρούμε τα στοιχεία του εγκλήματος. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί για να μας δώσει το απεργιακό δελτίο από τη Θεσσαλονίκη. Σταύρε. Καλημέρα, Πόπη. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συγκέντρωση του εργατικού κέντρου. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, αρκετός κόσμος έχει συγκεντρωθεί εδώ από νωρίς το πρωί, περίπου από τις 9.30 ώρα ξεκίνησε. Εργαζόμενοι, απολυμμένοι του ΙΚΑ, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αριστερές οργανώσεις, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΗ, εδώ έχουν δώσει ραντεβού εδώ και αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση μελών του ΠΑΜΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε και η πορεία των φοιτητών του ΤΕΙ που είχαν δώσει ραντεβού στην πλατεία της Αγίας Σοφίας και αυτή την ώρα κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Επίσης έχουμε κινητοποιήσεις και στον χώρο των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς έχουν τραβήξει χειρόφρενο τα λεωφορεία, τα αστικά λεωφορεία της πόλης. Θα υπάρχει ένα σε κάθε δρομολόγιο ανά μία ώρα. Ενώ κινητοποίησης έχουμε και στον χώρο των αγροτών, με την κεντρικότερη θα λέγαμε να γίνεται στην Νίκαια της Λάρισας, εκεί όπου οι Θεσσαλία αγρότες μαζί με φορείς της περιοχής θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο
και ενδεχομένως να επιδιώξουν και πάλι να βγουν στην Εθνική Οδό. Κάτι που θα αποφασίσουν βέβαια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη από τη μία πλευρά, είδαμε τα πλάνα που μας μετέδωσαν οι συνάδελφοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Είδατε τη συγκέντρωση μπροστά στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Ομόνοια δίπλα στο παράθυρο. Αυτή την ώρα η συγκέντρωση σε εξέλιξη και στην Ομόνοια. Ούτως ή άλλως εκεί γύρω στις 11 είναι το ραντεβού των σωματείων, των συνδικάτων, των οργανώσεων προκειμένου να ξεκινήσουν και οι πορείες. Σήμερα θυμίζουμε πανελλαδική απεργία 24ωρη για ΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Και εδώ είναι πεδίο Άρεος, πεδίων του Άρεος. Έχει ξεκινήσει και εκεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ. Εκεί είναι προγραμματισμένη το ραντεβού της ΓΕΣΕΕ. Πάμε ξανά λίγο στο Σταύρο Ιωαννίδη να δούμε τι γίνεται με τις κουριές και αν τα πράγματα εκεί ηρέμησαν ή εξακολουθούμε να έχουμε επεισόδια, Σταύρε. Πόπι, είχαμε μια καταγγελία χθες, σύμφωνα με την οποία τρία άτομα τα οποία επέβαιναν σε αγροτικό αυτοκίνητο πέταξαν πέτρες εναντίον ενός φορτηγού συμφερόντων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, το οποίο πραγματοποιούσε δρομολόγιο στην περιοχή. Και όπως καταγγέλει ο οδηγός, στριμμάτισαν το παρμπρίζ του φορτηγού, με αποτέλεσμα βέβαια και ο ίδιος να τραυματιστεί ελαφρά. Εξετάζεται από την αστυνομία αυτή η καταγγελία. Φαίνεται πως έχουμε μία συνέχεια στις αντιδράσεις των κατοίκων για το θέμα των μεταλλίων, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης για το DNA των δραστών, οι οποίοι αναζητούνται. Και βέβαια, όπως φαίνεται, θα έχουμε και τον διορισμό ειδικού εφέτη ανακριτή, ο οποίος θα ασχολείται με τοιχογραφίες της συγκεκριμένης υπόθεσης που θα προκύπτουν από εδώ και πέρα. Βλέπουμε και τα βίντεο εμείς που είδανε το Φως Δημοσιότητας προχθές. Βίντεο ασπρόμαυρα, βίντεο έχρωμα, αεραστεχνικά, από κάμερες κλπ. Ασφαλείας κλπ. Από την ημέρα εκείνης της επίθεσης. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα και θα ξαναγυρίσουμε και στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο της Αθήνας, μόλις έχουμε νεότερες εξέλιξεις. Στο μεταξύ, καλωσορίζουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Ορφανό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τον κύριο Μιχάλη Χρυτσοτάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Γιαννακοπούλου. Λοιπόν, νομίζω ότι πέρα από κάθε ερώτηση, μετρά αυτό που μας λέει ο κόσμος. Και θα σας μεταφέρω ένα από τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Και θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε στους ανθρώπους αυτούς. Είμαι άνεργη από Νοέμβριο, το ίδιο και ο σύζυγός μου. Έχω δύο γιους, δύο παιδιά. Ενίκιο 230 ευρώ. Παίρνω μόνο εγώ 432 ευρώ από ταμείο. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι περισσότερα. Δίνω μια λύση. Να μας δώσουν έκπτωση στα τρόφιμα. Να μας δώσουν δωρεάν μεταφορές στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Δεν μας φτάνει ψωμί να πάρουμε, όχι να πληρώνουμε 1,40 κάθε φορά που μπαίνουμε στα λεωφορεία. Με την κάρτα ανεργίας να είναι δωρεάν οι μεταφορές κλπ. Κλπ. Τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Απάντηση είναι 400.000 ήταν οικογένειες που είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δεν δουλεύει απάντηση κανένας. Θα ήταν μία άμεση λύση. Είναι πολλές περισσότερες οικογένειες που δουλεύει ένας μόνο και συντηρεί 4-5 μέλη. Τα ξέρουμε, κύριε Τσαπανίδου. Κάθε μέρα έχουμε επαφή με τέτοιο κόσμο ο οποίος αναζητεί λύσεις καλύτερες για τη ζωή του. Στο μερίδιο που θα μπορούσα εγώ να κάνω μία πρόταση, έγινε βέβαια και μία συζήτηση μεταξύ των αρχηγών που στηρίζουν την τρικομματική κυβέρνηση με θέμα ακριβώς αυτό, την ανεργία και την στήριξη των οικογενειών οι οποίες έχουν τεράστια προβλήματα. Εκείνο το οποίο θα έβαζα σε συζήτηση στο τραπέζι και σαν πρόταση στην κυβέρνηση είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης αυτών των οικογενειών με πιο αποφασιστικό τρόπο, με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αντέξουν αυτή την πίεση μέχρι ότου αυτό που λέμε ανάπτυξη εργασία γίνει πραγματικότητα σε έναν βαθμό. Μόνο που, κύριε Ορφανέ, δεν γίνονται αυτά. Γίνονται. Θα σας πω κάτι. Προχθές έγινε μια εξαγγελία στην οποία θα πηγαίνουν δωρεάν φρούτα και λαχανικά στα σχολεία. Μειώνεται η τιμή του γάλακτος γιατί επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας κατά 0,19 λεπτά το λίτρο. Γίνεται μια προσπάθεια. Πρέπει να γίνει με πιο αποφασιστικό τρόπο και πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, να βρούμε ποιες είναι αυτές οι οικογένειες. Διότι δεν γνωρίζουμε, λέμε στατιστικά 400.000 οικογένειες, αλλά κάθε μία είναι μια ξεχωριστή οικογένεια. Και να δώσουμε απαντήσεις στο πώς θα ζήσουν αυτό το χρονικό διάστημα, να τη στηρίξει η πολιτεία, το κράτος, μέχρι ότου αποδώσουν τα άλλα μέτρα τα οποία φιλοδοξούμε ως χώρα να πετύχουμε, να αρχίσει η χώρα μας να παράγει, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά επειδή αυτά έχουν ένα διάστημα από την θεωρία στην πράξη. Είστε ευχαριστημένος εσείς από το έργο που γίνεται μέχρι στιγμής? Γιατί στην πράξη αυτά που γίνονται είναι σταγόνες των ωκεανών για τους ανθρώπους αυτούς. Σίγουρα.
ούτε θα έδινα 10 βαθμολογία. Εκτιμώ ότι κάποιοι τομείς λειτουργούν καλά. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε την εικόνα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα και το επίπεδο στήριξης από τις χώρες εκείνες είναι ιδιαίτερα θετικό. Το θέμα το προνοιακό χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση, με πιο επιθετικό, και ένα κομμάτι από τις δαπάνες μας να κατευθυνθεί εκεί, έτσι ώστε αυτή η ισορροπία, αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, να βοηθήσει να αντέξει η χώρα. Διότι φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα η χώρα και να χειροτερεύουν οι πολίτες. Και αυτό είναι το δύσκολο σημείο. Γιατί δεν γίνεται μέχρι στιγμής καμία ουσιαστική κίνηση στήριξης των οικογενειών που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια εξαιρετικά δύσκολη, πολύ δύσκολη συγκυρία. Και σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα για την ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής συνοχής. Αλλά κατά την άποψή μου δεν μπορούμε και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί το λέω αυτό? Τις προάλλες, στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, αποφασίστηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το να παραταθεί, το να συνεχιστεί η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θεωρείται βεβαίως αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Έπρεπε να γίνει. Και έγινε. Πάρθηκε αυτή η απόφαση. Αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανακούφιση. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Τσαπανίδου, και ξέρουμε όλοι τι τεράστιο θέμα ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε μέτρα άμεσα, τα οποία θα δώσουν ανακούφιση σε όλο αυτόν τον κόσμο, στις 400.000 οικογένειες που είπατε. Τι άλλο έχετε να προτάξετε από σαν αποτέλεσμα της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών σε θέματα ανεργίας και αντιμετώπισης της? Η άμεση ανακούφιση. Ένα, και σε θέμα προστασίας αυτών των ανθρώπων. Εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε την άμεση ανακούφιση και την προστασία αυτών των ανθρώπων, και δύο, το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το δομικό πρόβλημα της ανεργίας. Όσον αφορά την ανακούφιση, είπαμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς τι λέμε ως ΠΑΣΟΚ και τι υπόθηκε στη σύσκεψη. Καλύπτονται 150.000 άνεργοι από τα προγράμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εμείς λέμε τα αδιάθετα ποσά του ΕΣΠΑ, κάποια ποσά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από τα διαρθρωτικά αυτά ταμεία, ύψους 1,2 δις, αυτά πρέπει άμεσα να πάνε σε ένα ΕΣΠΑ κρίσης. Να μπορέσουν να δοθούν μέσω προγραμμάτων, μέσω των Δήμων, μέσω έτσι, κοινωνικών προγραμμάτων σε 700.000 ανέργους. Αυτό νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτό υπόθηκε, αυτό είπαμε και αυτό έτσι αποφασίστηκε να γίνει στην σύσκεψη που έγινε. Αυτή ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μπορεί προσωρινά να λύσει το πρόβλημα. Να δώσει την ανακούφιση που είπαμε, αλλά δεν θα λύσει το θέμα. Μα το δεν δίνει καν την ανακούφιση, κυρία Γιαννακοπούλου. Μείνετε λίγο σε αυτό, παρακαλώ. Ναι, γι' αυτό ποιες είναι οι λύσεις για τους ανθρώπους που κοιτούν τώρα τα χρήματα, το και που δεν έχουν να μπουν στο λεωφορείο να πληρώσουν το 1,40? Αυτό πρέπει να γίνει, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να δοθεί και για, και για αυτό το ζήτημα και για τη μετακίνηση των ανέργων. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Αλλά μην λέμε ότι δεν έχει γίνει κάτι. Αν πέσει αυτό το 1,2 δι. Δεν έχει γίνει, κυρία Γιαννακοπούλου, όταν υπάρχουν 400.000 άνθρωποι που δεν έχουν στον ηλιομήρα γιατί δεν εργάζεται κανένα στην οικογένεια. Αυτό δεν διαφωνεί. Και όσο λίπος και να έχει μια τέτοια οικογένεια, θα τελειώσει κάποια στιγμή. Και έχει τελειώσει το βολού. Έχουμε φτάσει πια στο κόκαλο. Και αυτό είναι που τότε σας λοιπόν, λέω. Εσάς νομίζω... δεν σας θυμώνει το γεγονός ότι καθόμαστε και συζητάμε σε αέρες τηλεοπτικούς και μη τηλεοπτικούς διάφορες καταστάσεις που τις διαπιστώνουμε, αλλά επί της ουσίας δεν κάνουμε τίποτα για να τις λύσουμε? Εγώ αυτό είναι που σας λέω, επειδή όλοι θυμώνουμε και όλοι εξοργιζόμαστε γι' αυτό και χρειάζονται άμεσες λύσεις από τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα. Αυτή η απόφαση η οποία πάρθηκε να μπορέσουμε να εντάξουμε σχεδόν 700.000 ανέργους σε τέτοια προγράμματα και να πέσει 1,2 δις με την άμεση διοχέτευση χρημάτων μέσα από ένα γιατί από δεν γίνεται, κρίσης, γιατί δεν έχει γίνει μα χθες. Θα γίνει τώρα. Μετράει 8 μήνες αυτή η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση 3 χρόνια πριν. Γιατί δεν το έχει κάνει ήδη? Το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση 3 χρόνια πριν, όταν είχε τους πάντες απέναντί του και όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα και είχαμε σύσσωμη την αντιπολίτευση απέναντί μας, είχαμε την κοινωνία απέναντί μας, είχαμε τους πάντες απέναντί μας. Δεν νομίζω ότι μπαίνει κανείς απέναντι σε θέματα αντιμετώπισης, όχι της ανεργίας, βοήθειας για επιβίωση στους ανέργους. Η ανεργία... Δεν νομίζω ότι θα μπει κανείς απέναντι. Θα μπείτε απέναντι ως ΣΥΡΙΖΑ, αν η κυβέρνηση κατέβει, μιλώντας για ΕΣΠΑ, για ΕΣΠΑ ανεργίας, για το οποίο είπε η κυρία Γιαννακοπούλου. Να πω όμως μία κουβέντα για να κλείσω σε αυτό. Η ανεργία πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, κυρία Τσαπανίδου, θα λυθεί με την ανάπτυξη και με την επιχειρηματικότητα.
με το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες οι συνθήκες της σταθερότητας πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, με το να μπορέσει να πέσει χρήμα στην αγορά, κυρία Γιαννακοπούλου, θα σας κάνω και σε εσάς, κύριε Ορφανέ, θα σας κάνω αυτή την ερώτηση, την οποία δεν θέλω και δεν θα ήθελα και να ακούσω αν ήμουν στη θέση σας, αλλά δεν γίνεται να μην τη μεταφέρω. Μπορείτε να μπείτε λίγο στη θέση των ανθρώπων αυτών, μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας χωρίς κανένα εισόδημα, ούτε για σας, ούτε για το σύζυγό σας, και με τις υποχρεώσεις να τρέχουν μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας αυτή τη θέση. Γιατί όταν ακούτε, όλοι λοιπόν, είμαστε μέσα όταν σε ακούτε λοιπόν για την ανάπτυξη που έρχεται, λίγο υδρώνει τα αυτή σας. Σας νοιάζει τι γίνεται σήμερα. Και το τι γίνεται σήμερα, το ακούμε από εσάς, πρέπει περιμένουμε να τα ακούσουμε από εσάς. Μαγικό τη μορφή ραβδί δεν υπάρχει όμως. Και ούτε μαγικές και εύκολες λύσεις. Αυτό πρέπει να πούμε. Αυτό σας λέω. Τι τους λέτε, ότι είναι μόνοι ακριβώς αυτό το οποίο. Όχι, βεβαίως. Βεβαίως και όχι. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει όλα αυτά τα προγράμματα στήριξης να διευρυνθούν και θα διευρυνθούν πάρα πολύ άμεσα. Βεβαίως έπρεπε να έχουν γίνει και χθες. Γίνονται όμως τώρα. Αλλά για να υπάρχει μια μόνιμη λύση στο πρόβλημά τους και σε αυτούς τους ανέργους και στα εκατομμύρια νέους ανέργους, πρέπει να μπορέσουμε να τονώσουμε την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. 1.400.000 άνεργοι κάθονται στο σπίτι τους. Δεν είναι αυτή την ώρα στον δρόμο, τους βλέπετε. Αυτό είναι που σας λέω. Βλέπετε τις συγκεντρώσεις. Δεν είναι 1.400.000 στους δρόμους αυτή την ώρα, είναι λιγότεροι. Κάθονται λοιπόν στο σπίτι τους. Κάντε το. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι ευχολόγια πάρα πολλά ακούμε και από την μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εύκολες λύσεις ακούμε. Το θέμα όμως είναι ότι ιδού η Ρόδος και ιδού είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, άρα άμεση στήριξη, άμεση στήριξη της επιχειρηματικότητας. Πείτε μας, κύριε Κριτσοτάκη, μία επιχειρηματική κίνηση τέλος πάντων, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απέναντι. Πείτε μας. Μία πρόταση ανάπτυξη την οποία δεν ήσασταν απέναντι. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στα εκατομμύρια των ανέργων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν μπορούν να μπουν όλοι στο δημόσιο. Αυτά μας οδήγησαν εδώ πέρα. Τα λάθη και παθογένειες των προηγούμενων δεκαετιών. Κύριε Χρυσοδάκη, ας τα λύσουμε λοιπόν. Εγώ θέλω πρώτα να απαντήσω, αν ήταν εδώ θα την κοίταζα και στα μάτια, την πολίτη αυτή. Την Ελληνίδα που απίφθινε αυτό το ερώτημα. Τη μία από τις πολλές. Τη μία από τις πολλές που τίνει να είναι το πιο τυπικό παράδειγμα, να μην πω ότι είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το πρώτο που θα της έλεγα, αλληλέγγυος σαν άνθρωπος, σαν βουλευτής και σαν ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο που θα έλεγα, προτείνουμε, θα φανεί γενικό, αλλά έναν αγώνα μέρα που είναι σήμερα, που είναι η πανελλαδική πανεργατική απεργία σε όλη την χώρα. Και το τρίτο που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν άμεσα μέτρα και υπάρχει και το μακροπρόθεσμο. Και για τα δύο έχουμε απαντήσεις. Τα άμεσα μέτρα. Φέραμε στην Βουλή ένα νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Επειδή όλοι χρωστάνε, είτε στο στεγαστικό, είτε τα άλλα υπόλοιπα δάνεια, είτε κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, παντού όλοι κινδυνεύουν τώρα να χρωστάνε. Το όλοι τίνει να γίνει απόλυτο. Λοιπόν, αυτή η πρόταση νόμου από τα κόμματα, τα μνημονιακά, τα συγκυβερνώντα, απερίφθη. Και υπεσχέθησαν ότι θα φέρουν κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, είπαν κιόλας. Το οποίο βέβαια δεν έρχεται ποτέ. Δεν έχετε προλάβει τίποτα. Το σχέδιο, και προσέξτε τι θα σας πω. Το σχέδιο, είπατε το οποίο εμείς έχουμε ήδη αυτό το έχουμε δει. Ήσασταν μια κυβέρνηση που είχατε απέναντι όλη την αντιπολίτευση. Βεβαίως. Να λέμε όταν πράγματα ετοιμάζατε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για τις μη κατασχέσεις των σπιτιών, εμείς το κάναμε αυτό. Του κόσμου, εντάξει. Άρα λοιπόν μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Όπως σας άφησα να δείτε, θέλω και τις διακοπές, αλλά προσέξτε όμως τώρα κάτι. Αλλά να λέμε πράγματα που ισχύουν. Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εμείς το κάναμε αυτό. Ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία, τίποτε άλλο δεν σας λέω. Είναι ένας τίτλος μιας κινηματογραφικής ταινίας. Κοίτα τι έκανες. Αυτό θα τους έλεγα εγώ. Αυτό σας λέω δηλαδή. Και είναι πάνω από 1.025.000 οι εγγεγραμμένοι. Προσέξτε, όχι οι άνεργοι, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Αλλά ξέρετε πόσοι λαμβάνουν το επίδομα. 224.600. Είναι λοιπόν ελάχιστη και η ανεργία είναι πολύ περισσότερη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτήν δεν έχετε απαντήσει. Κύριε Κριτσοτάκη, να σας ρωτήσω. Μπορώ αυτή να την πραγματικότητα κάτι. Φτιάξατε κύριε και εμείς βάλαμε και τους αυτοαπασχολούμενους στο Ταμείο Ανεργίας. Βάλαμε και τους αυτοαπασχολούμενους στο Ταμείο Ανεργίας. Μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν τα κάνατε, αλλά είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Μετά από τρία χρόνια. Και το μακροπρόθεσμο. Τώρα μπαίνουν οι άνθρωποι. Να πω κάτι. Παρακαλώ, να πω κι εγώ έτσι στη συζήτηση όπως γίνεται. Να πω κι εγώ όμως κάτι για να πείτε πιο εύκολα και στο σύνολο αυτό που θα πω. Ότι το δεύτερο, παραγωγική ανασυγκρότηση, μια πρόταση που δεν τη λέτε καν πουθενά, τόσα νομοσχέδια. Τι νομοσχέδια, πράξη νομοθετικού περιεχομένου βέβαια. Πράξη
νομοθετικού περιεχομένου, νομοσχέδιου κτλ., που δεν λέει πουθενά την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και το δεύτερο, μιλούν αορίστως για ανάπτυξη χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση. Η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν γίνεται με νόμους. Ναι, το ξέρω. Αλλά η παραγωγική ανασυγκρότηση είμαστε, γίνεται είμαστε, με συγκεκριμένες προτάσεις. Έχετε κάνει και το Πασοκ, η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ που λείπει σήμερα από το τραπέζι, ένα κράτος ιανό. Έχει δηλαδή δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο είναι το πρόσωπο το πολύ γρήγορο, το πολύ αποτελεσματικό με χειρουργική ακρίβεια που κάνει ό,τι είναι ενάντια στο λαό με αυτόν τον τρόπο, γρήγορα, αποφασιστικά, ένα αποτελεσματικό κράτος, κόβει μισθούς, κόβει συντάξεις κτλ. Όταν είναι να κάνει κάτι όπως αυτό που λέμε τώρα για την ανεργία, θεωρείτε για την παραγωγική ανάπτυξη. Μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Έχει το άλλο πρόσωπο του Ιαννού, όπου δεν κάνει. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε ότι θα έπρεπε να μην γίνει δημοσιονομικός εξορθολογισμός. Γιατί εγώ το 2009 είχαμε 50 δις έσοδα και 75 δις έξοδα. Αυτό που ακούσαμε στις ειδήσεις που μας έδειξε το κανάλι όταν εμείς εδώ ετοιμαζόμασταν να καθίσουμε, ο Πρωθυπουργός ο Βούλγαρος είχε την ευαισθησία να παραιτηθεί γιατί η μισθή είναι στις 350.000, γιατί δεν μπορεί, λέει, να βλέπει την αστυνομία να χτυπά τον κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας οδηγός, ένα φωτεινό παράδειγμα. Εμείς, δεν το κάνετε όμως. Η δική μας κυβέρνηση και, και σας λέω ότι ακούστε. Ναι, έπεσε και ξαναείστε στην κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση γιατί που είναι μια, ίδια. Εκτός αμφισβητείτε το αποτέλεσμα έβαλε των εκλογών. Εγώ. Αμφισβητείτε. Καθόλου. Αμφισβητείτε την λαϊκή κυριαρχία, ο γιατί έχουμε μια πολύ νοπή. Ποια πολύ λαϊκή νοπή, κυριαρχία. Σας είπε κανείς ότι η ανεργία είναι η προοπτική της νεολαίας και αυτής της κοινωνίας. Σας το είπε κανείς ότι αυτό θέλει και αυτό είναι λαϊκή κυριαρχία. Από πού το είχαμε βρήκατε εκλογές, και πώς το... κύριε Κριτσοτάκη. Εκλογές είχαμε. Είχαμε αλλά εκλογές. Προσέξτε το αμφισβητείτε πρόγραμμα. Αμφισβητείτε το αποτέλεσμα των εκλογών που έγιναν πρώτα. Δεν αμφισβητώ το αποτέλεσμα της κάλπης. Αμφισβητώ όμως το ότι το πρόγραμμα που παρουσιάζεται πριν εφαρμόζεται μετά. Και επίσης συγγνώμη. Η μόνη που είπαμε την αλήθεια πριν από τις εκλογές. Δεν θέλω να ακουστεί κάπως αυτό, αλλά είπαμε απολύτως την αλήθεια εμείς ως Πασόκ. Καθόλου δεν είπατε την αλήθεια. Εσείς μιλούσατε για 100.000 διορισμούς στο δημόσιο στις εκλογές του Μαΐου του 2012. Επειδή εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν λέγαμε το 2012. Μιλούσατε για 100.000 διορισμούς το Μάιο. Ξέρετε πότε υπόθηκε αυτό. Το 8:9. Για να ακριβολογούμε. Το 8:9, όχι το 12, όχι εν μέσω της κρίσης πρόκρισης. Λοιπόν, κύριε Κριτσοτάκη, κύριε Γιαννακοπούλη, να ακούσουμε παρακαλώ λίγο για τον κύριο Ορφανό. Και για το ΕΣΠΑ και για το ΕΣΠΑ. Να ακούσουμε παρακαλώ. Συγγνώμη, θα γίνει κουβέντα. Να ακούσουμε λίγο τη διαφωνία του κύριου Ορφανού, αν υπάρχει. Η δική μου διαφωνία είναι ότι ο κύριος Κριτσοτάκης, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει μια περιγραφή του τι έχουμε. Είναι το εύκολο μέρος. Δεν δίνει καμία απάντηση του τι θέλουμε, τι χρειάζεται η χώρα, τι απαιτούν οι πολίτες, συμπαραστέκεται ηθικά, όλοι το κάνουμε. Δεν δίνει κανένας απάντηση μας, δεν μα δεν δίνει απάντηση. Κανένας σας. Να σας δώσω μια απάντηση. Δεν δίνει απάντηση. Τώρα. Δεν δίνει τώρα απάντηση να γίνει αυτό αύριο το πρωί. Ούτε μια ώρα τίποτε δεν γίνεται. Έμεση, εκείνο διάμεση. Το οποίο μπορεί να γίνει. Να σας πω κάτι για αύριο το πρωί. Για αύριο το πρωί. Έχει ενδιαφέρον να σας το πω. Μισό λεπτό. Τι μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Εάν κάνει η κυβέρνηση μία τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο, μπορεί να το κάνει και με υπουργική απόφαση. Ακούστε. 17% έχει ψηφίσει όταν ήταν υπουργός εργασίας ο κύριος Λοβέρδος και η κυβέρνηση του Πασόκ, ότι επιτρέπεται οι μαθητευόμενοι στον τουρισμό να είναι σε μια επιχείρηση. 17% των εργαζομένων της επιχείρησης. Μια επιχείρηση που έχει 100 ανθρώπους σε ένα ξενοδοχείο, οι 17 μπορεί να είναι μαθητευόμενοι. Αυτοί τι είναι. Είναι άνθρωποι που τους φέρνουν απ' έξω που δεν είναι μαθητευόμενοι. Είναι αυτό που εντός εισαγωγικών λέει ο λαός μας μαϊμού, οι οποίοι πληρώνονται με 300 ευρώ. Δουλεύουν 12 ώρες, παίρνουν δηλαδή τη θέση 1,5 εργαζομένου. Η πρότασή μου είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, ότι το γραφείο λέει του Πρωθυπουργού θα γίνει στρατηγείο ενάντια στην ανεργία. Να πει ότι αν αλλάξω αυτό αμέσως, αυτή είναι πάνω από 50.000. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περίπου 70-75.000 θέσεις εργασίας. Να παίρνουν τους μαθητευόμενους λοιπόν και τους μαϊμού εννοείται. Να μην παίρνουν τους μαθητευόμενους αυτούς που δεν είναι μαθητευόμενοι, να μην τους φέρνουν απ' έξω. Αυτό λέω, να παίρνουν τους κανονικούς και όχι τους μαϊμού. Κύριε Κριτσοτάκη, ποιος το λέει, να παίρνουν. Τι λέτε, ο νόμος λέει να πάρουν κάποιον παράνομα. Όχι. Δηλαδή τώρα έρχεστε και υιοθετείτε κάποιες δράσεις που έχουν. Όχι. Το ξαναεξηγώ παρά δεν το καταλαβαίνετε. Νομιμοποιούμε κάποιες δράσεις οι οποίες γίνονται από κάποιους ξενοδόχους παράνομα. Όχι. Αυτό λέτε. Γινόταν άρα, παράνομα. Λοιπόν, ο νόμος, γινόταν ο νόμος παράνομα. Έγινε και όταν με κάποια στόχευση. Αν ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Έγραφα, με τον ποιο τρόπο γίνονται. Προσέξτε. Είπατε να μιλήσω. Όχι. Να μιλήσω. Εμένα δεν αφήσατε. Με ρωτάτε. Είπατε ένα λεπτό να πείτε κάτι. Πήγαμε αλλού. Δύο λεπτά. Μου λέτε ότι είναι παράνομο. Ακούστε να σα πω. Κάνατε ένα νόμο. Παράνομο τι είναι, νόμιμο. Ακούστε, κάνατε ένα νόμο. Μιλάτε και για τον νόμο. Πάμε να πούμε που έχει ημερήσει συμβάσει εργασία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, κύριε Τσαπανίδη, θέσεις εργασίας δεν γίνονται με μαγικά.
γίνονται με οργάνωση, ανατομέα, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, συγκεκριμένο σχεδιασμό και στην πράξη. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Θα μου πείτε γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έγινε. Πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει απάντηση επειδή στο παρελθόν δεν έγινε ότι δεν μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Μα δεν θα γίνει. Η απάντηση, κύριε Κριτσοτάκη, προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μα αυτό λέμε τόσο ώρα. Το θέμα είναι ότι εσείς εμφανίζεστε σαν τον Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης λοιπόν δεν μπορεί να έρθει Φεβρουάριο, ούτε Μάρτιο, ούτε Απρίλιο. Κύριε Ορφανέ, αφήστε θα πρέπει να περιμένουμε προχωρήσει. Παρακαλώ, κύριε Κριτσοτάκη. Εμένα μου αρέσει η συζήτηση στην οποία. Κύριε Ορφανέ. Εάν έχετε κάποια σκέψη, να την ακούσουμε. Κύριε Ορφανέ, μπορώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Αναφερθήκατε στα δάνεια που χρωστάνε. Κύριε Ορφανέ. Όταν αυτό δεν είναι για να ζήσουν σήμερα. Τα δάνεια δεν έχουν να πληρώσουν. Είναι άλλο πράγμα εκείνο. Μα συγχωρείτε, είναι αλληλένδετα. Μέσα στι υποχρεώσει είναι και τα δάνεια. Είπατε για αυτού που δεν έχουν. Μα τι θα κάνουμε για αυτούς που δεν έχουν. Άρα θα τους προστατεύσουμε. Θα τους προστατεύσουμε. Και το κομμάτι των δανείων ετοιμάζεται. Το ξέρω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τους παρά έξω. Και δεν έχετε να κρυβόμαστε, κυρία Τσαπανίδου. Δεν κρυβόμαστε. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Όποιος δεν τη δέχεται, θέτει ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν απαντήσεις. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Ορφανέ, όπως τα λέτε. Δεν αναφέρομαι στο πώς θα καταπολεμήσετε την ανεργία. Δεν είναι για σας, μιλάω γενικά. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Έχετε μια κυβέρνηση και δεν σας ζητά κανείς να κατεβάσετε την ενεργεια από το 30 στο 5% αύριο το πρωί, γιατί αυτό ούτε ο Χουντίνι δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά σας ζητάνε και σας ζητάνε επιτακτικά πια οι όλο και περισσότεροι άνεργοι, οι όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν ψωμί στο τραπέζι τους, να τους βοηθήσετε βάζοντας ένα δίχτυ κάτω από αυτούς. Αυτοκτονίες, απόπειρες αυτοκτονιών σε καθημερινή βάση. Αυτά πώς θα μαζέψετε είναι το ερώτημα. Είπαμε, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσετε αύριο το πρωί. Για στήριξή τους μέχρι ξέρετε να παραχθεί. Ξέρετε πολλούς να σας λένε ότι θέλουμε την ενεργία σε μονοψήφιο νούμερο αύριο το πρωί. Σκέψεις. Όχι, εγώ δεν είμαι κυβέρνηση, εγώ είμαι βουλευτής. Ναι, το κυβέρνηση είναι άλυψη. Έτσι, και εκφράζω αυτά που εκφράζω, κύριε Μητσοτάκη. Θα σας παρακαλέσω πολύ. Λοιπόν, στηρίζουμε την κυβέρνηση. Στηρίζουμε. Όχι, στηρίζουμε. Κυβέρνηση είστε, δεν είναι μια δημοκρατία κυβέρνηση. Είναι διαφορετικά. Εγώ είμαι ένας βουλευτής που στηρίζω την κυβέρνηση. Είμαι βουλευτής που στηρίζω την κυβέρνηση. Τη στηρίζω στις πράξεις οποίες υιοθετώ με την ψήφο μου. Όλες λοιπόν, τις στηρίζετε, διότι όχι, έχετε ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Ξέρει, ο καθένας, όλα τα μνημόνια. Δεν ήμουν εγώ για να ψηφίζω τα μνημόνια. Τα εγώ ψήφισα εδώ στο τελευταίο, όταν η Ελλάδα έπαιζε τα ρέστα της. Λοιπόν, εσείς οι οποίοι όλα διεκδικείτε ναι, να οδηγήσετε τη χώρα, δεν μας λέει πώς θα το πάτε. Θα εμείς λέμε πώς θα πάει. Έστω και δύσκολα, έστω και από δύσβατο δρόμο, να μας πείτε, ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, κύριοι, θα σας παρακαλέσω πολύ να πάμε σε ένα διάλειμμα. Για την ανεργία έχει προτάσεις μόνο για την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα τι είναι, κύριε Κωνσταντακή, είναι το αντίδοτο για να πετύχεις να χτυπήσεις την ανεργία. Πώς ακριβώς, επειδή εσείς είστε αντίπαλος στην επιχειρηματικότητα. Αυτά είναι τα δόγματα, δεν είμαι αντίπαλος. Όχι, είστε αντίπαλος, όχι προσωπικά. Δεν είμαι αντίπαλος. Όχι προσωπικά. Αλλά προσέξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίπαλος στην επιχειρηματικότητα. Σας είπα μία πρόταση, κυρία Τσαπανίδου, επικαλούμε το ότι μας ακούνε και ότι και εσείς διευθύνετε. Και λέω ότι αν καταργηθεί το 17 αυτό το 100, θα έχουμε. Άλλοι λένε 50, άλλοι λένε 70.000 θέσεις εργασίας. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Εμείς έχουμε προτάσεις που δεν είμαστε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει σκέψεις. Και μας κατηγορεί εμάς ότι δεν έχουμε προτάσεις. Έχουμε φτάσει σε σημεία παραλογισμού. Και να σας πω κάτι. Αυτό που ζητά σήμερα ο κόσμος στις πλατείες, στους δρόμους που είναι πια ανθρώπινα ποτάμια οι δρόμοι. Ξέρετε τι ζητάει. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Υιοθετείτε ό,τι ακραίο υπάρχει. Ακραίο για να μην προχωρήσει η κυβέρνηση. Ακραίο είναι αυτό. Δεν εκπροσωπείτε τον κόσμο. Παρακαλώ, κύριε. Ένα μερίδιο. Κύριε, σας παρακαλώ. Εμείς εκπροσωπούμε ένα άλλο μερίδιο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις τώρα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε ως μετά, κύριε Κριτσοδάκη, όσοι δεν έχουν ακουμπήσει τις ελπίδες του στο δικό σας κόμμα και σας κοιτούν από την άλλη πλευρά και με μισό μάτι, λένε όταν η Ελλάδα θα βρεθεί στο σημείο που παίζει τα ρέστα της, όπως είπε ο κύριος Ορφανός, όταν βρεθεί στο σημείο 0 και είστε εσείς κυβέρνηση, θα κάνετε πίσω από αυτά που λέτε τώρα. Όχι, έχουμε λοιπόν, ένα πρόγραμμα και θα το κρατήσουμε, θα το τηρήσουμε. Θα μας τα πείτε μετά τις διαφημίσεις. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.